Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Άντε ρε Χιλιτίδη, στο τέλος αρχίζουν να γδύνονται να πούμε. Μα τη μουσική που έβαλες. Καλημέρα στους φίλους του αθλητικού Μετρόπολης. Μάλλον του Μετρόπολης. Εγώ δεν το θεωρώ αθλητικό, το θεωρώ παγκοσμίου και ποικιλό τρόπου. Έτσι, παιδιά, δεν είναι. Τι, δεν έχει αθλητικό Μετρόπολης. Έχει Μετρόπολης το οποίο είναι και αθλητικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό, είναι και ψυχαγωγικό. Έτσι, δεν είναι. Βέβαια, τι αθλητικό. Μα το κάνουμε αθλητικό, το κάψαμε το μαγαζί. Βέβαια, καϊκάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα μαστόρια επέστρεψαν. Καλό χειμώνα να έχουμε. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εξάλλου ο λαός έχει συνηθίσει τα δύσκολα. Είχε συνηθίσει τα εύκολα πολλά χρόνια τώρα. Εδώ και μια πενταετία συνηθίζει τα δύσκολα. Κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται πιο δυσκολότερα. Δυσκολότερα μάλλον. Θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Βλέπω ότι όλο αυτό το διάστημα, αυτό που συζητιέται στα ραδιόφωνα, είναι αυτές οι άδειες. Σταματήστε το να πούμε, γιατί έχει κουράσει τον κόσμο. Δεν τον νοιάζει τον κόσμο αν θα ανοίξει να δει στην ΕΡΤ ένα τον Ηρακλή που αρώ, ή αν θα δει, ξέρω εγώ, τη Μούρη, ξέρω εγώ, του Τένας Κουίκ, ή ξέρω εγώ, του Χατζη Νικολάου. Ούτως ή άλλως, ο ελληνικός λαός, τα κανάλια αυτά όλα, γενικότερα τα μίντια, δεν τα γουστάρει. Τα θεωρεί διαπλεκόμενα. Τους δημοσιογράφους τους θεωρεί ρουφιάνους. Τους παραγωγούς τους θεωρεί οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν μας γουστάρετε τώρα πώς μας ακούτε. Εντάξει, τι να ακούσετε τώρα, τι να ακούσετε. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, τότε. Έτσι δεν είναι, πέντε μέσα. Νομίζω. Όχι, δεν σα ακούσα, τα ακούσει. Ναι. Δεν έχουν ο ελληνικός λαός γενικότερα τα μίντια σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Και άμα μείνουν και χίλιοι άνεργοι και 5.000 άμα μείνουμε άνεργοι, σιγά μη σκοτιστεί να πούμε ο Έλληνας και μη στεναχωρηθεί. Και πολύ καλά θα κάνει. Αφού μας θεωρεί να πούμε τους ανθρώπους στο μίντια λαμόγια, ρουφιάνους κτλ. Δεν επικροτώ εγώ αυτά που λένε για μας. Εξάλλου πώς θα το επικροτήσω όταν. Έτσι δεν είναι. Απλά φαίνεται ότι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο για αυτά τα θέματα τα οποία ο κόσμος εδώ και 3-4 μέρες κουράστηκε. Κουράστηκε να ακούει τη Σία Κοσιόνη να διαμαρτύρεται. Κουράστηκε τον άλλο να λέει ότι μπήκε στο κλουβί μέσα φυλακισμένος. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός στεναχωρέθηκε που ντρουμπιαστήκατε εσείς όλοι εκεί μέσα και σας κλειδώσανε και σας παρακολουθούσε ο Big Brother κτλ. Τολμώ να πω ότι όχι μόνο δεν στεναχωρέθηκαν, όχι μόνο εκείνη η γνώμη δεν ήταν αντίθετη με αυτό εδώ, αλλά γούσταρε και από πάνω, γιατί το να βάζεις τον Κοντομινά, τον Μπρούτο, μέσα σε ένα κλουβί, το Σαββίδι, τον Μπρούχοντα και τον άλλο τον Μπρουτόταυρο, τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο κτλ. Όπως και να έχει το ζήτημα, είναι μια εικόνα η οποία είναι για πολλούς σοκαριστική, για κάποιους είναι αστεία. Τέλος πάντων, τελείωσε το παραμύθι. Πήραν αυτή τις άδειες οι τέσσερις, πώς ήταν. Οι άλλοι ή θα κλείσουν ή θα τους δώσουν περιφερειακή άδεια. Άλλοι ψάχνουν να βρουν φόρμουλες. Είναι ένα τοπίο, να πούμε, ιδιαίτερα περίεργο. Άλλοι λένε θα πάνε σε ιντερνετικά, θα τα κάνουν ιντερνετικά τα μαγαζιά τους. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αναταραχή, μια. Πώς το λένε, στο χώρο το δημοσιογραφικό υπάρχει μια αμφιβολία, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με απασχολεί. Ό,τι είναι, θέλει να γίνει, ας γίνει. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε εδώ παρέα με όλους, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην άλλη τηλεόραση, είτε οπουδήποτε, είναι να περνάμε ωραίες ώρες. Να αναλύουμε την μπάλα, να πειραζόμαστε, να χαργετιζόμαστε, να πλακωνόμαστε. Τέλος πάντων, να ενημερώνουμε το κοινό από όπου και αν βγαίνουμε, από όπου και αν βρισκόμαστε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι έγινε, βρήκατε άκρη? Τα βρήκαμε, εντάξει. Γίνεται τίποτα. Τα βρήκαμε. Εσύ δεν έχεις γενικά. Εσύ δεν έχεις γενικά. Θα τακτοποιηθεί. Εδώ έχουμε τους ηχολήπτες, τους αναπληρωματικούς. Δηλαδή το μαγαζί, να πούμε. Παίξε γέλασε, να πούμε. Καταλάβατε. Είναι ο γίγαντας ο Χιλιτίδης εδώ. Τα πάντα υπάρχουν. Είναι άλλοι δύο ηχολήπτες πίσω. Υπάρχουν δύο φύλακες, ένα μπολντόκ. Το σκύλο έβγε. Φύγανε τα σκυλιά. Κάθε σκύλο. Δεν σε αντέξανε. Ναι. Δεν μας αντέξανε. Δεν σε είπα εγώ, δεν είπα. Το μοναδικό μπολντόκ που έχει μείνει εδώ είναι ο κόκκινος. Μοναδικός γορίλας, θα πούμε εδώ μέσα, είναι ο κόκκινος. Τον οποίο έχω βάλει στόχο φέτος να τον τρελάνω.
Έχω βάλει στόχο φέτος να τον τρελάνω. Τον κάνω κάτι. Τον κάνω κάτι. Τον κάνω κάτι. Με βρίζει κάποιος, τον κάνω αβάντα εγώ από εδώ. Λέει, τι πήρες λεφτά από αυτόν, λέει. Ξέρω εγώ, πια ψάχνει το μυαλό του. Μα πώς μιλάς για αυτόν με καλά λόγια, εφόσον σε έβρισε. Θα πήρες λεφτά από αυτόν. Μου επιτρέπεις, πόσα πήρες. Τρελαίνεται ο κόκκινος. Όχι, ρε Γρηγόρη, λέω, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιωτικό, είναι δικό μας. Μου επιτρέπεις το ποσό. Το κολμά έτοιμο είναι. Μου επιτρέπεις το ποσό. Όχι, ρε κόκκινε, δεν σου επιτρέπω. Επιτρέπω, ναι. Δεν σου επιτρέπω. Πάρα το έτοιμο είναι. Δεν σου επιτρέπω. Όχι, εγώ δεν δικαιούμαι από αυτό το ποσό. Όχι, ρε Γρηγόρη, δεν δικαιούσε από αυτό το ποσό. Πώς θα γίνει. Η Ελλάδα, λέει ο 974, μια και μιλάμε με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι μια χώρα που μια τηλεοπτική άδεια κάνει 70 εκατομμύρια και ολόκληρο τρένο ΟΣΕ 45 εκατομμύρια. Αυτά. Εντάξει. Τι αξία έχει ο τρένο ΟΣΕ μπρο σε μια τηλεοπτική άδεια. Όχι μία, τέσσερις. Όχι μία τηλεοπτική άδεια. Για να πληρώνει, έδωσε 70 εκατομμύρια. Ναι, αλλά επί τέσσερα. Όχι, για να πάρει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μια τηλεοπτική άδεια κάνει 70. Α, εντάξει. Ναι. Ενώ ολόκληρο τρένο ΟΣΕ, λέει, κάνει 45 εκατομμύρια. Και εγώ λέω, και ποιο είναι ο τρένο ΟΣΕ. Τι είναι ο τρένο ΟΣΕ. Δηλαδή, τι σήμερα παίρνει το τρένο ΟΣΕ. Έχει να επιδείξει, επιδείξει κέρδος κάτι. Τα τρένα. Ναι. Μια βρωμιά. Γυφτιά μέσα, άπλυτα παράθυρα, κάπλυτα καθίσματα, αργοπορία, παλιά βαγόνια, παλιές μηχανίες. Τι να πει τώρα το πράγμα. Βάλαμε και τα καινούργια μου, Intercity και τέτοια, πώς τα λένε αυτά, τα γρήγορα. Τι γρήγορα. Τα γρήγορα. Πας εσύ γρήγορα. Πας Αθήνα 4 ώρες. Σόπαρε, πότε έχεις. 5 ώρες, πόσο κάνει. Υπάρχει τέτοιο τρένο. Έλα ρε, πλάκα με κάνει. Φωνάζουν. Ναι. Μη με ανακόπτε, ρε παιδιά. Κατέβασε το. Κατέβασε. Αυτό. Αυτό. Εκείνο, εκείνο. Εκείνο, εκεί βάλτε εκεί μπροστά. Εδώ. Εμάς τώρα εσείς, αλλά μου φαίνεται. Συγγνώμη, πού να ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε. Πού να ξέρω, σαν καφρέφτη για να μακιγιάρουν είναι αυτό. Αυτό. Ναι. Είναι φίλτρο, Κοσμά. Πού να τη φίλτρο. Είναι το φίλτρο αέρα στο αυτοκίνητο. Ναι. Καλά τα λέω, κύριε Γιάννη. Έτσι ακριβώς. 66 ώρες, 4 άδειες, 245 εκατομμύρια. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο τηλεοπτικό τοπίο. 246 εκατομμύρια, 66 ώρες, 4 άδειες. Καλή γνώμη. Εσείς σαν απλό λαός με τα κατσαβίδια να φτιάχνετε τα καρμπιρατέρ, τις πόμπες νερού κτλ. Ασχοληθήκατε με αυτό καθόλου? Όχι. Σας ένιαξε? Όχι. Μάλιστα. Τι να μας νοιάξει, ποιος θα πάρει τις άδειες? Χαιστήκατε. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν σας νοιάζει εσάς. Τι σας ενδιαφέρει εσάς? Μάλιστα. Αυτοί έχουν λεφτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα μοιράζουν από εδώ και από εκεί. Θα ενδιαφερθώ εγώ. Δεν νοιάζει εσύ. Δεν νοιάζει εμένα. Ναι. Το τοπίο. Καθένα στάζει το τομάρι του εκεί που φτάσαμε. Ναι. Έτσι οπότε. Το δικό σου το τομάρι τι λέει? Πώς πήγε φέτος? Καλά πήγε φέτος. Καλοκαίρι πώς πήγατε? Καλά πήγε. Καλά πήγαμε. Είχατε δουλειά. Δουλίτσα είχαμε, ναι. Ναι. Δηλαδή τι δουλίτσα είχατε? Τι είχε? Διάφορα. Όπως όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε στάνταρ να πούμε ότι θα κάνουμε η λάδια ή η σέρβις τα λοιπά. Τα πάντα είχε. Ναι. Και επισκευές είχαμε και σασμάν είχαμε και τα πάντα. Άρα το καλοκαίρι. Είχε δουλειά, όχι μόνο για εμάς, για όλους τους συναδέλφους. Ναι. Μάλιστα. Είχαμε δουλειά δηλαδή. Τώρα φθινοποριάζει. Τώρα το Σεπτέμβριο είναι 2-3 μήνες που είναι δύσκολοι. Ναι. Πάλι. Ο πρώτος είναι, του Σεπτεμβρίου. Ναι. Δύσκολο. Πάντα ξεκινάει γιατί αρχίζουν τα σχολεία ξεκινάνε. Τα σχολεία, φροντιστήρια. Αθλήματα για τα παιδιά πούμε, που έχουν τα παιδιά του. Αθλήματα. Ναι, ράω σου πάει το γιο του στο ποδόσφαιρο, ράω σου πάει την κόρη του στο μπάσκετ, στο βόλι. Αυτά πρέπει να τα πληρώσει. Παλιά ρε ακαδημίες. Πληρώναμε παλιά. Όχι, όταν έπαιζε δεν πληρώναμε. Εσύ όταν έπαιζε σε πλήρωνε. Πλήρωνα. Εγώ πέρασα από Τσικό Άρη, Έφηβα Άρη, Ερασιτέχνες πάω. Δεν πλήρωσα μία δραχμή. Εγώ στο Μακεδονικό που ήμουν δεν πλήρωσα ποτέ. Ίσως στο Μακεδονικό τι, πότε. Ναι. Ήμουν μαζί με τον Σακελαρίδη τον Νίκο παίζαμε. Μαζί με συμπαίκτες. Ναι. Τι, μπάλα έπαιζε, τι. Ναι, ρε, τέρμα ήμουν. Τέρμα ήσουνα. Σε θυμάται ο Σακελαρίδης? Πώς δεν θυμάται. Έλα. Καλός παίκτης. Πολύ καλός. Το Μακεδονικό τότε ξεκίνησε ο Σακελαρίδης. Ναι, ναι, μαζί. Μας όλοι μαζί παίζαμε. Ναι. Παλιά δεν πληρώναμε. Παιδικό, εφηβικό. Παλιά δεν πληρώναμε και βγάζαμε παίκτες. Τώρα δεν πληρώνουν όλοι. Και όχι μόνο εμείς. Ναι. Από τα παιδικά τμήματα που ξεκινήσαμε δεν πληρώναμε ποτέ. Ναι. Η Αλάνα έβγαζε παίκτες. Ναι. Την Πλανδόρους, γρηγορόμυαλους, γρήγορους στην ταχύτητα, σκόρερς. Και τώρα για να βρεις σκόρερ. Φροντιστήρια όλα. Ναι. Οι χαφ βάζανε 10. Και δεν σε προσέχουν κιόλας ιδιαίτερα. Πώς? Και πληρώνει κάποιος πατέρας και δεν τον προσέχουν κιόλας. Λες. Ναι, έτσι νομίζω. Μάλιστα. Δηλαδή έχεις ένα. Υπάρχουν άλλες ακαδημίες που είναι ναι. Μανατζερικές. Ναι. Έτσι, για να δίνουν επέκτες να κάνουν. Mm. Οπότε
Δύσκολα για από εκεί τα πράγματα. Όνομα εκπομπής. Πώς να παίζεις χωρίς offside. Αλέφαντος κεντρικός παρουσιαστής. Καρατζαφέρης δίπλα και Ραπτόπουλος τηλεφωνικά. Όνομα καναλιού Νουρένα. Είναι τρελό. Ο Μαριανός από την Αθήνα. Εσύ τη Φρέντο θα μας τη φέρεις. Έκανα λέει, το λέω μια, του Ιουλίου μια Φρέντο. Πήρα τηλέφωνο το Σεπτέμβριο του είπαν. Ελλάδα. Ελλάδα. Μια εφημερίδα. Δεν φταίει η Ελλάδα. Έκλεισε το πρακτορείο λέει ένα μήνα. Τι πρακτορείο είναι αυτό ρε, που έχει κλείσει ένα μήνα. Λοιπόν, οπότε πήγατε καλά. Συγκριθήκατε καλά. Το δικό μου το μαξάκι κάνει λάδι. Χάνει να το φτιάξουμε την Τρίτη. Τον τελατικό το πήρα ήδη. Έλα. Ξέρεις τι είναι δηλαδή. Εχθές το πήραμε. Ναι. Πόσο κάνει. Πόσο κάνει τώρα, μην λέμε τώρα, μην συνοιάζει. Όσο κάνει. Είσαι με την αξία του. Είσαι με την αξία του. Έτσι. Ωραίο. Άρα δεν έκαψα εγώ τη μηχανή. Δεν είμαι κακό οδηγό. Δεν έκαψε ούτε και η λάδια. Χάνει λάδι. Πώς γίνεται αυτό. Έχει διαρροή λάδι. Άλλο να χάνει και άλλο να δηλαδή η μηχανή, άλλο είναι να χάνει λάδια. Λόγω τη παλαιότητα και τα λοιπά, έτσι σχέδιο. Ναι. Και άλλο να έχει κάποια τρύπα, α πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Εγώ έχω τρύπα στο μυαλό. Στο μυαλό σίγουρα. Στο μυαλό σίγουρα. Ναι. Ναι, φωνάζει κι άλλο συγκοντάρι, άλλο από μέσα. Ναι. Έχει μια τρύπα εμένα εκεί. Χάνει από την τσιμούχα του στροφάλου. Ναι. Λάδι. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε την τσιμούχα. Τσιμούχα τι είναι αυτό. Αλλά η τσιμούχα αυτή επειδή δεν αλλάζει σκέτη, πάει μαζί με το καθρεφτάκι. Τώρα τι να σε πω. Τσιμούχα είναι που τσιμουχάρει το λάδι. Τσιμούχα λέει. Βγαίνει το λάδι. Στεγανοποιεί το λάδι. Εγώ χάνω λάδι. Είναι ένα όρεγκ δηλαδή εκεί πέρα που. Εσύ δεν χάνει λάδι. Το αυτοκίνητο χάνει. Δηλαδή το αμάξι μου χάνει λάδια. Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη. Τι το κάνουμε. Ναι. Έτσι γράφει και η ιστορία, ορίστε. Ναι, έτσι γράφει η ιστορία. Και θα περάσει κανένα χρόνο και θα πει μετά ο Τσίπρας ή ο επόμενος που θα βγει, αφού πήραμε τώρα τα τόσα λεφτά, δώσε τώρα τις άδειες με 5 εκατομμύρια την καθεμία. Ναι. Θα πάρουν άλλοι 10. Θα πάρουν άλλοι 10. Τζάμπα πήραν αυτοί. Ναι. Σκοτωθήκαν εκεί. Λες, ε. Θα κάνει και στα ράδια, λέει. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εκεί θα γίνει, φίλοι μακελιό. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Πειρατές. Θα γίνει γλέντι. Πειρατές ένα κάρο. Φίλε, αφού είναι το Ιντερνετ, μην φοβάσαι. Δηλαδή. Ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μάξ, ο Τριανταφυλόπουλος, κατά το λέω. Ναι. Το ζούγκλα. Ναι. Το είχαν στην τηλεόραση, το κόψανε, πήγε, το έκανε τρεντικά, έκανε δικό του σάιντ. Εμένα ήδη δύο με έχουν ζητήσει τη μαρμίτα σε σάιντ. Πώς το λένε αυτά τα ιντερνετικά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Με ζητήσαν ήδη δύο με την πρώτη μέρα κτλ. Εγώ δεν ήξερα ότι μετράει τόσο πολύ. Μετράει τόσο πολύ η εκπομπάρα μου να πούμε στο Euro. Λέει, άμα κλείσει το Euro αυτό που λέει, σου δίνουμε λέει. Πώς το λέει, Ιντερνετική εκπομπή και τους χορηγούς εμείς και εσύ φέρε και τα λοιπά και τα οικονομείς και τα. Ποιο παρέλαιο, δεν ήξερα. Το γύρο γιατί να κλείσει, αφού. Λέμε ρε παιδί μου, εκπέμπει... μπορεί να κλείσει. Τοπικά. Μπορεί να τα κλείσουν και αυτά που ξέρω οι κομμουνιστές. Δεν τα κλείνει. Δεν τα κλείνει. Δεν τα κλείνει. Όχι, αυτά που βγήκαν τώρα 4 θα εκπέμπουν πανελλαδικά, όλα τα άλλα θα εκπέμπουν τοπικά. Τοπικά, ναι. Πώς είναι τώρα το TV 100 τη Μακεδονία. Ε? Ναι. Και αυτά θα πέμπουν. Ποια? Ναι. Τοπικά, αυτά που δεν πήραν άδεια. Ναι, απλά χάνουν την αξία τους. Χάνουν την αξία τους, ναι. Εμένα ο Καρατζαφέρης πριν δύο μήνες που το ρώτησα, μου λέει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδί μου, και να ξέρω. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Οικονομικά λέει, εντάξει, είναι ένα θέμα. Θα απολυθούν κάποια άτομα. Γιατί άλλο να έχει πανελλήνια σε βέλη. Ευκολόνητο δεν αυτό. Ήταν 70 άτομα, θα μείνετε λέει 30. Θα χρειαστούν 30. Ναι. Ωραία, πάρα ωραία. Κακό αυτό βέβαια. Φυσικά. Για 40 που θα πάνε. Που είστε 40 μπορεί να είμαστε και εμείς. Και βάλα δεν είναι μόνο να κάνω. Πρόσεξε τώρα, ναι. Εκεί όμως που χάνω, λέει εγώ, που είναι το θέμα, είναι ότι αύριο εγώ θέλω το κανάλι, ξέρω εγώ, το βαρέθηκα και θέλω να το πουλήσω. Δεν μπορώ να το πουλήσω με την αξία τη σημερινή. Τη πανελλαδική εμβέλεια. Εννοείται. Χάνει δηλαδή την αξία φυσικά του. Φυσικά χάνει. Την. Πώς το λένε, την. Volume money, πώς τα λέτε στα μάξια έτσι αυτά τα. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Ο πρόεδρος του ΕΣΥΑ, Σταμάτης Νικολόπουλος. Ο Μουσάτος. Φάτσα, τι πασόγραφο. Τι πασόγραφο ψηφίσει αυτό. Πασοκάρα. Ε? Τι πασοκόφατσα ωραία είναι αυτή. Πρόεδρος της ΕΣΥΑ. Μάλιστα. Δεν δικό μου, του κόκκινου είναι αυτός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, κόκκινος είναι. Είμαι δημοσιογράφος. Το λέει και το πιστεύει και να τα δει. Πολύ γέλιο έγινε. Τι να πω, ρε φίλε. Λοιπόν, πριν δώσουμε τα αυτά, άρε Κώστα, παίξε και λίγο Ολυμπιακάρα λέει. Βασίλης Επισκοπή 7. Θα σας κάνουμε έρωτα τα γάρια. Το λέει διαφορετικά ο φίλος. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Και με τον Αλέφατο που μίλησα στο off the record, μου λέει θα γίνει μια πρωταθληματάρα. Κακό για τον ΠΑΟΚ με μείον 3 και κακό ότι δεν πήρε ο Σαββίδης λέει center for. Εάν λέει με αυτή την ομάδα, εμένα μου αρέσει, διαφωνεί με εμένα ο Αλέφαντος, ότι τα χαφ του ΠΑΟΚ ας πούμε αμυντικά θα ανοσήσουν. Όχι, μου λέει αυτό, κανία θα το δεις, θα πάει καλύτερα. Λέει εντάξει, φτιάχνονται όλοι και ο Τζαβέλας είναι γάμο. Μου έλεγε, ρε φίλε, λέει μείον 3 και ο 4
Είναι ντεζαβαντάζ για τον ΠΑΟΚ. Μείον 3 και ο 4. Γιατί λέει, και αυτού λέει που πήρατε του εξτρέμ, είναι καλοί λέει διαβολιστέ και μπαλαδόροι. Δεν έρχονται λέει εύκολα στον γκολ. Δηλαδή δεν είναι γκολτζίδε τόσο πολύ. Είναι τρεχαλατζίδε. Είναι γρήγοροι. Είναι ανακατοσούρε κτλ. Είναι λίγο χασογκόλιδε. Είναι αυτό που λέμε, ψάχνουμε να βρούμε τον άνθρωπο που είναι εύκολο στον γκολ. Δηλαδή ο Μυραλά, εξτρέμ, μπαπ τα κάρφωνε. Δεν φόρτωνε μόνο. Κατάλαβε, Γεωργιάδη Γουχού, αγέλαστο. Να δούμε πώ λέει από ελεύθερο. Μπαπ τα κάρφωνε. Δεν είχαν σέντρε και τέτοια. Τα κάρφωνε. Σαραβάκο, πλάγιο επιθετικό. Μπαμ τα κάρφωνε. Δεν φόρτωνε. Ντοργάτο, εξτρέμ, μπαμ τα κάρφωνε. Γκαλέτη, τα κάρφωνε. Κατάλαβε. Γιανακόπουλο, εξτρέμ, μπαμ τα κάρφωνε. Ο Τζόρτζεβι τι ήταν. Τζόρτζεβι, εξτρέμ, τα κάρφωνε. Σου λέω. Φτάρα μεγάλη. Και Βιερίνια. Βιερίνια. Μπαμ, μπουμ τα κάρφωνε. Και τώρα τον κάναν μπακ. Τώρα μόλι πάει 32-33, 34 θα γυρίσει εκεί με έναν γκολ. Να πούμε. Θα τον πάρουν οι παοξίδε, θα πει μου να πάρουν. Κάνα δύο χρόνια θα παίξει. Θα ψιλοπαίξει. Ναι, μέχρι 32, μέχρι 34, εδώ έπαιζε ο άλλο μέχρι 36. Εντάξει, 32 αρχικά τραυματισμό, πάρει καμιά φλάση. Ο Λίνο 36, δεν έφυγε 37, πώ έφυγε. Ο Λίνο ήταν. Καλά, είχε και άλλο κορμί, ήταν στεγνώση και ο Λίνο ήταν, φίλε. Εντάξει, και ο Βιερίνια στέγνωση. Ναι, αλλά είναι επιρρεπή στα κιλά. Είναι επιρρεπή κιλά. Λίγο να φεθεί. Λίγο. Ενώ ο Λίνο είναι στεγνό. Σαν και εμά. Του βλέπει το Μάτζιο, τον Γιώργο. Καλή του ώρα. Εξαιρετικό δημοσιογράφο. Του καλύτερου στην Ελλάδα. Ο Γιώργο. Όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Ο Γιώργο. Τι πίτσες, τι σάντουιτς, τι γύρους, τι αυτά και τα λοιπά. 67 κιλά 70. Ρε Γιώργο του λέω. Α, τον απολαμβάνω. Τρώμε ένα βράδυ τρία σουτζουκάκια παραπάνω. Χλάπ την άλλη μέρα το μάγουλο να πούμε. Άντε προπόνηση μία μισή ώρα να φύγει το μάγουλο. Είναι. Να κάψουμε και το παιδάκι. Οπα. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει αυτό. Τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργο. Και τον Γιώργο τον Μάτζιο. Μάτζιο είναι δημοσιογραφάρα. Στο λέω. Σιλουρούρου. Δημοσιογραφάρα. Και πρέπει να πάρει και εκπομπή. Θα έρθει η ώρα. Πρέπει να έχει έρθει. Αυτό νερό με έφερε εμένα. Σε φάρα να το νερό. Λοιπόν, θα δώσετε κανένα σέρβις δώρο. Τρία σέρβις δώρο. Τρία σέρβις δώρο. Μέχρι 15. Λέγε, μέχρι 15. Ενάτο. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι του Σταυρού δηλαδή. 9 ονοματεπώνυμο. 14 είναι του Σταυρού. 14 είναι του Σταύρου. Ναι. Δεν θα μας αλλάξει το μερολόγιο εσύ. 14 δεν είναι, πότε είναι. Είσαι ωραίος. 14 Πέμπτη μέχρι 15 Παρασκευή. Μπράβο. Ναι, μέχρι 15. 9:55 και όνομα τεπώνυμο. Ναι. Τη λέξη σέρβις το 54-340. Ναι. Καλά θυμάμαι, ναι. Ναι. 2 γέμιση 35. Ναι. Και το τηλέφωνο είναι 2-3-10-9-17-4-0-8. Ωραία. Πες τα μαστόρια, λέει ο γιατρός ο Ερακλειδέας. Ναι. Αν είναι υπέρ ή κατά της παραμονής της Μόντζα, λέει. Στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Ένα μπούστε κοίτα ρε. Είστε υπέρ ή κατά? Γιατί να μην είμαστε? Όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Ο γιατρός κάνει ζωάρα. Είναι στο Πευκοχώρια. Από τις 15 Ιουλίου έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο. Θα κάνει τα τελευταία μπάνια του τώρα. Έχουν φύγει λέει όλοι οι σερβόγυφτοι από εκεί πέρα. Όλοι οι ανατολικοπλοκίτες. Έτσι με του είπε, αν και είναι άνθρωπο αριστερή. Γραμμάτων. Ναι, το γραμμάτων και τα λοιπά. Μορφωμένο. Ναι, εγώ το λέω. Φύγαν οι σερβόγυφτοι λέει από εκεί και τα λοιπά. Και, τα λοιπά, και είναι λέει οι παραλίες, λέει μούρια. Ούτε κάτουρα μέσα στι αυτέ. Ούτε βρωμιές, ούτε καλαμπόκια. Ούτε πεντακάθαρα όλα. Πεντακάθαρα. Καλησπέρα σε όλου, λέω 997. Έχω μια παλιά Mercedes. S320. Τετράγωνη. Η οποία όταν είναι κρύα, η μίζα γυρνάει. Και παίρνει μπρος αμέσως. Όταν είναι ζεστή όμως η μίζα, δεν γυρνάει μίζα, παρά μόνο αν περάσει μία ώρα, λέει. Και να αλλάξω την μπαταρία, λέει, ή είναι να αλλάξω, λέει, την μπαταρία, ή είναι θέμα μίζας. Δεν θέλει μπαταρία, μίζα αυτή. Λέω για μπαταρία, διότι αυτή που έχει είναι λιγότερα αϊμπέρ, λέει, αμπέρ από 100. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος. Τι είναι αυτό τώρα, τι μαγούνα έχει αυτός 320. Τη μίζα του, η μίζα του να αλλάξει τελείως. Να αλλάξει μία μίζα. Ναι. Αμίζα είναι. Ζεσταίνεται. Ό,τι γουστάρετε να ρωτήσετε για αυτοκίνητα, για τιμές μεταχειρισμένων, για αυτοκίνητα καινούργια, για τα Nissan που είναι και η ειδικότητά τους, όχι μόνο, αλλά σαν Nissan, ας πούμε, τους είχα γνωρίσει, ναι. Τους είχα γνωρίσει σαν Nissan εγώ εκεί πέρα. Θα πάω στο μαγαζί τους, βλέπω κάτι αλμέρα 20 ετίας, κάτι γέρους με κάτι δόντια, μασέλες, κάτι κουφάλες δέντρων,
Για δόντια. Μια χαρά είναι παππούδες. Κάτι 70 είναι καλύτεροι, λέει, πελάτες, λέει. Γερίνα είναι. Time out. Γερίνα είναι. Γάι, time out. .955 και ενώ μήνυμα στο 54.340, ρωτήστε ότι γουστάρετε τα μαστόρια όσον αφορά τη μηχανή του αυτοκινήτου σας, τα προβλήματα που υπάρχουν, αγορές μεταχειρισμένων, τι πουλάς, τι κάνεις, ό,τι γουστάρετε πάνω στα μάξι. Ραπτόπουλε, μας στα κουφάλια πάντως μια ζωή μας τα άρπαζα, λέει, για να παίξουμε μπάλα. Κυπρέος, λέει ο Κυριάκος. Μια ζωή μας τα άρπαζα, λέει, για να παίξουμε μπάλα. Στις ακαδημίες μου, εννοεί. Συνδρομή πληρώνω. Εντάξει. Παιδιά, έχω ένα πριμέρα, λέει. P11. Τι είναι αυτό? Το μοντέλο, P11. Πριμέρα. Μοντέλο 2000. Ναι. Ανάβει ο αισθητήρας ABS. ABS, ναι. Το έβαλα σε εγκέφαλο και έδειξε μπρος αριστερά. Γνήσιος από Nissan 323 CFPA. Απλησίαστο. Ναι, είναι πανάκριβο το τελευταίο. Τι θα πει αυτό, δηλαδή, τι απλησίαστο? Απλησίαστο εννοεί ότι έχει 300 ευρώ και η τιμή. Η τιμή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή του. Συν το FIPA, λέει. Ας πάρει ένα τηλέφωνο αύριο 9-14-08 να τον δώσουμε ένα μεταχειρισμένο. Α, καινούριο είναι αυτό εδώ. Καινούριο είναι αυτό, 320. Γνήσιο, γνήσιο. Ναι. Μετασχόμαστε, νομίζω δεν υπάρχει. Εμείς έχουμε γνήσιο μεταχειρισμένο. Α, αισθητήρα είσαι. Αισθητήρα ABS. Ναι, τι σημαίνει, τι είναι αυτό εδώ, το ABS. Το φρένο. Το φρένο, ρε, το φρένο. Στο αυτοκίνητο. Εγώ το είχα πάθει, θυμάσαι. Φυσί το έχεις. Το είχα αλλάξει. Mm. Με είχες βρει. Βέβαια, να θυμάμαι. Δεν χάλασε, έχει αρκετά αρκετό καιρό. Να μας πάρει τηλέφωνο αύριο το παιδί να τον εξυπηρετήσει. Ναι, ναι, πολλά μηνύματα για σέρβις. 955 και ενώ μήνυμα σέρβις ονοματεπώνυμο 54.340. Διαρκείας πήρατε? Όχι, εγώ όχι. Εσύ? Ούτε εγώ δεν θέλω να πάμε παρέα. Όπως σήμερα έφερα δύο, χθες μάλλον έφερα δύο πισιρικάδες του Pac-Mac. Τι είναι αυτό? Τι Pac-Mac? Το Pac-Mac είναι Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Pac-Mac. Δεύτερο ετής στην σαντιολογία. Στην. Όχι, πώς σαντιολογία. Όχι, πώς λέγονταν. Οικονομικό. Όχι, δεν όχι οικονομικό. Πώς λέγονταν, έλεγα. Διεθνών Βαλκανικών Σχέσεων. Σαντολογία. Σαντολογία. Διεθνών σχέσεων. Ωραία. Και. Το πρώτο που μου είπαν ότι δεν μπορούν να βρουν Θεσσαλονικές γιατί είναι, λέει, χάλια Θεσσαλονικές. Δηλαδή με τις Τρικαλινές και με τις αυτές και με τις Καστοριανές και με τις Φλωριανές. Απλά αυτές έχουν σπίτι εδώ. Ναι. Είναι πιο εύκολο. Ενώ οι Θεσσαλονικές ζουν στα σπίτια των γονιών τους. Ναι, μπράβο, μπράβο, σωστό, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Μπορεί να είναι έτσι. Και βολεύονται οι άνθρωποι με τις. Έξω από εδώ. Με τις Τρικαλινές, με τις έξω από εδώ. Παοξίδες και οι δύο. Ωραία. Τους λέω, παιδιά, λέω, πήρατε διαρκείας. Από οικογένειες, παμπάς με τέντες στο εξωτερικό, ένας καλά λεφτά, ο άλλος καλή δουλειά και ο παμπάς, καλές οικογένειες σήμερα. Μπορούσαν να πάρουν δηλαδή 150 ευρώ. Και να πάνε στη θύρα 4 και να πληρώσουν, όχι να πηδήξουν τα κάγκελα όπως κάνουν ορισμένοι άλλοι. Λοιπόν, και μου είπανε δύο λόγους που δεν πήραν διαρκείας. Ο ένας λόγος. Μεγάλη κούπα. Ο ένας. Τον είπα, λεμονάδα. Λοιπόν. Από λεμόνι. Φέρ τη Βίκος, καλή είναι. Λοιπόν, μου λέει, θα παίρναμε. Είμαστε γενικά ευχαριστημένοι. Εμείς σαν 20χρονοι, λέει. Θέλουμε να δούμε, λέει, και κάτι τι να πούμε και να γουστάρουμε κιόλα. Για να πάμε να δούμε ένα μάζε, παιδί. Αλλά, λέει, ο λόγος που δεν έχουμε πάρει διαρκείας ακόμα και δεν θα πάρουμε πιθανότατα, οι λόγοι είναι δύο. Ο κρύος αποκλεισμός από το Champions League τον Άγιαξ. Με μια ομάδα που αμυντικά είναι για τα πανηγύρια. Μπορούσαμε να περάσουμε, παιδί. Ναι. Εκεί φάγαμε, λέει, μια κρυάδα, να πούμε. Και μια ακόμα κρυάδα φάγανε στο Center Four που δεν πήρε ο ΠΑΟ και πήρε τον Εξτρέμ. Το Λία Μαρία, όπως το λένε. Τιέμ. Το Τιέμ. Αυτός που είναι εξτρέμ και σκοράρει και χώνεται και κάνει και ράνει και τα λοιπά. Αυτό μου είπανε αυτά τα δύο παιδιά. Πώς? Του Ροντρίγκε ή του Κάμπο. Κοίταξε, αυτός μόνο μπορεί να παίξει στο Ροντρίγκε ή στο Κάμπο. Αυτό σου λέω. Ποιον θα φάμε του. Ναι, δεν ξέρω. Δεκάρι δεν το βλέπω να παίζει. Είναι θεματάκια τα οποία τα παίζει. Ο Κάμπο μπορεί να παίξει, όχι. Όχι. Δεν μπορεί να παίξει. Τον πήρε. Τον πήρε για να φορτώνει τον Κλάου. Όχι. Τον πήραν για να φορτώνει τον Κλάους. Συμφωνώ. Ναι. Τον Τζαλμά θα φας. Θα φας τον Τζαλμά ή τον Ροντρίγκες. Ποιον δύο θα φας? Δύσκολη ερώτηση. Που παίζαν καλά και οι δύο μέχρι στιγμής. Είναι δύσκολη ερώτηση. Τρίτο σκάφ δεν μπαίνει με τίποτα.
Οπότε κλείσε το κινητό. Ποιο είναι αυτό τώρα? Δεν ξέρω. Για πε. Η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου είναι. Ναι. Είσαι και νιώπατο. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πε ότι είσαι στο ραπτόπλο. Ξέρει, αφού μα ακούει. Είσαι χωρίσει που είσαι εδώ. Μαζί με μένα. Όχι. Όχι, είναι πλάκα κάνω. Λοιπόν. Λοιπόν. Άκου το τι λέει τώρα. Χιάριο. Ναι. Πέτρ. Σαν τον κόκκινο. Πετρέλαιο, πετρέλαιο. Πέτρ λέει εδώ. Τι Πέτρ λέει, ρε κόκκινο. Έχω διέτηση. Πέτρ λέει εδώ. Λοιπόν, η θερμοκρασία σε ανηφόρα σταθερά 90 βαθμοί. Σε κατηφόρα όμως πέφτει λέει στους 50. Έχω αλλάξει τρεις φορές θερμοστάτη γιατί κολλάει ανοιχτός και πάλι τα ίδια. Είναι χάλια θερμοστάτης. Τον άλλο. Δεν βάζουν το σωστό θερμοστάτη. Τον κοροϊδεύουν στο θερμοστάτη. Δεν βάζουν το σωστό θερμοστάτη. Να περάσουν στο μαγαζί, να του βάλει στο μαγαζί, το τηλέφωνο, να κλείσουμε ραντεβού να το δούμε. Μπορεί να στέκει το ψυγείο. Ποιο ψυγείο? Του νερού. Υπάρχει μια πιθανότητα. Ραπτόπουλε, μας έχουν πρίξει τα ΠΑΟ και με τον Ιβάν. Μας λέγανε ότι θα πάρει άδεια για πλάκα και κάτι τέτοια. Τώρα που δεν πήρε το γύρισε στο Καλαματιανό στη Ρωσία, υπάρχει παρόμοια παροιμία. Λέει σκύλος που δεν μπορεί να δαγκώσει, κουνάει την ουρά του. Λένε ότι έδωσε προσφορά 61 μύρια γιατί ήξερε, λέει, ότι ο χοντρός είναι πιο δυνατός. Αν σταματούσε ο χοντρός και την έπαιρνε ο Ιβάν, θα είχε πάθει εγκεφαλικό γιατί δεν θα μπορούσε να τα δώσει. Και εγώ αυτό έλεγα. Λέει, το μεσημέρι του Κουσμάτου. Λες να σταματούσε ο χοντρός και να τον έκανε. Αυτό, καμιά πλάκα. Αυτό μιλήσαμε με τον Κουσμάτου το μεσημέρι στο μαγαζί. Και λέω, φαντάζεσαι να λέγει ο Μαρινάκης στα 65 σταματάω, ξέρω εγώ, και να έπαιρνε το πάρει ο Σαβίδης μετά. Θα είχαμε πρόβλημα. Τι γέλιο, ρε. Θα είχαμε πρόβλημα, φίλε. Τι θα πουλούσε, τι θα έκανε. Θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο τα 65 που θα δώσει για να πάρει την άδεια. Πρέπει να στήσει και ένα καλάρι την αρχή. Τι θα έφερνε. Από πού? Τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα έφερνε, ξέρω εγώ. Κάσε, πρέπει να πάρεις μηχανήματα. Τι μηχανήματα? Κάμερες, αυτά. Να στήσεις ένα μαγαζί από την αρχή πριν ολόκληρο. Τόσα κλείνουν, θα βρίσκει κάτι. Θέλει κανένα εικοσάρικο, δεν θέλει ακόμα και. Θα βρίσκει, ρε. Θα από πού? Από κάνα έψιλον, από κάνα. Το έψιλον θα συνεχίσει να δουλεύει, ρε φίλε. Πώς θα δουλεύει? Δεν κλείνει το έψιλον. Θα είναι τοπικά. Θα είναι τοπικά. Ξέρω, μπορεί να φύγουν τα μεγάλα ονόματα που έχει. Ναι. Οι μεγάλοι δημοσιογράφοι του που έχει. Αλλά θα εκπέμπει τοπικά. Θα εκπέμπει τοπικά. Δεν κλείνουν. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν εκεί θα είχαμε πρόβλημα. Ο Μαλμπάνης. Εγώ ευτυχώς λέω που δεν πήρε ο Σαββίδης την άδεια. Ευτυχώς. Α, δεν ήθελες εσύ. Όχι. Ως Παοκτζής. Όχι. Α, δεν ήθελες. Να το κάνει τι το κανάλι. Δεν το χρειάζεται. Θα το κάνει το κανάλι. Θα το κάνει. Ξέρει αυτό. Στην παρούσα φάση. Τι θα το κάνει. Θα πιέσει κυβερνήσει, θα κάνει. Θες να πάρει ένα κανάλι. Ναι. Πάνε πάρει τη Βήμα Μακεδονία. Πάνε πάρει ένα Χαλκιδική TV. Που είναι τοπικά τα κανάλια, που σε λέει Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είπα και εγώ. Να σε λέει Βόρεια Ελλάδα, όχι σε λέει Βόρεια Ελλάδα, τι θα το κάνει όλη την Ελλάδα. Να πάρει το Αγνατία TV, να πάρει το Europe One. Το ψωμί είναι εδώ. Να πάρει το Γνώμη TV. Ναι, έτσι, φίλε, το ψωμί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Αφού πάρει το Ράδιο Οδύσσια. Έτσι. Άντε και πήρε ένα Πανελλήνιο σε βλέπει. Ποιο θα σε βλέπει. Πώ? Άντε και πήρε ένα όπω πήρε ο Γαλαφούζο. Ναι. Τι ποιο θα σε βλέπει. Στην Αθήνα. Είναι αφού πώ θα σε βλέπουν. Πώ είμαστε στην Αθήνα εμεί. Υπαοξίδε. Κάμια χιλιάτο. Αυτό σε λέω. Άρα πώ είναι, τι να το κάνει. Είστε λίγοι. Και ο Ιβάν με πίσω ότι αν πάρει ένα τοπικό κανάλι δεν θα έχει διαφημίσεις που θέλει. Τι να πάρει? Διαφημίσεις που θέλει. Το... όσες θέλει παίρνει. Εδώ? Ναι. Βέβαια, τέλει. Ποιος, way, θα τον βάλω εγώ. Θα τον βάλω. Κάτσε, περίμενε. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Μισό λεπτό. Θα τον βάλω. Ποιος δεν θέλει να διαφημιστεί. Ποιος δεν θέλει να διαφημιστεί στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Στην Βόρεια Ελλάδα. Σωστό, ναι. Ένα παίρνει. Ποιος δεν... και εγώ θα το πάρω. Εστιατόριο τα νέα ηλίσια. Με ζάστο τη ρε. Συνεργείο. Θα το δίνε. Εντά το δίνα. Συγγύρω που αν δεν δίνει κουβάλα. Τώρα που είναι του Γαρβανιτίδη. Άλλο αυτό. Πώς γελάει ο Μπούζος. Έχω καλή σκέψη ή δεν έχω? Σκεψάρα. Για Βόρεια Ελλάδα. Άκουλε. Πάρε ένα έτοιμο κανάλι. Άκουλε. Το Europan. Ναι. Πόσο στοιχίζει, ρε φίλε? Πάρ' το. Το Europan. Το Europan. Οποιοδήποτε κανάλι. Το Europan πληρώνουν. Για αυτό. Εντάξει. Θα τα αφήσουν, ρε. Τρέχει. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, λέει καλησπέρα. Έχω ένα Pan Finder. Σαν Pathfinder, τζιπ, ναι. Τι είναι αυτό, ρε? Τζιπ, μεγάλο τζιπ. Σαν τα ναυάρα. 2.500 κυβικά, 171 άλογα. 334.000 χιλιόμετρα με πετρέλαιο. Τη γνώμη σα, ρε. 174 και όχι 171. 174 άλογα. Δεν παθαίνει τίποτα. Πετρέλαιο είναι. Κτίνο, ναι. Δεν παθαίνει τίποτα. Κτίνο. Το πουλάει. Μιλάμε για άρμα, όχι αυτό το αγοράζει. Το πουλάει αυτό. Να το αγοράσω το κάνω. Όχι, τη γνώμη μα θα πάω από την Ανατολική Στράκη μέχρι το Μετρόπολη και πού το παίρνει. Και να πάω μέχρι την. Και πού το παίρνει. Σαν εκτείνο αυτό το αμάξι, είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Σαν το Ναβάρα είναι το μέγεθο. Μόνο μια περίπτωση υπήρχε να πάρω τέτοιο αυτοκίνητο. Να μετακομίσει. Όχι. Να θέλει κόρη μου να οδηγήσει. Να παίρνει όλο τον κόσμο από κάτω. Να μην είναι από κάτω. Να χτυπάει, να κάνει με τη γέννηση. Καλησπέρα, έχω σκόντα γέτη. Μπούζι. Μπουζί. Τι μπουζί, ρε. Μπουζί. Παγωμένο. Μπουζί, μπουζο. Καλώδια. Καλώδια.
Πολλαπλασιαστής. Πολλαπλασιαστής, 287 ευρώ λέει ο Πασχάλης. Παναγία μου και Χριστέ μου. Το πιάσα τον πισιό του Πασχάλη. Το ρημάξα τον Πασχάλη. Του κάνανε μαλάξει στον οπισθιό μοιραίο. Την μισή άδεια το φάγανε. 462 να πούμε. Λοιπόν, θα περάσει από το μαγαζί, θα πιάσει περισσότερο. Να περάσουμε. Όχι, να πιάσουμε. Να του πιάσει. Να πούμε ότι κάνουμε. Ναι. Όποιο θέλει να κάνουμε και έναν οπτικό έλεγχο. Αυτό τι είναι που μου είπε δωρεάν. Οπτικό έλεγχο. Τώρα που μπαίνει ο χειμώνα σιγά σιγά, να δούμε τα λάστιχα, να δούμε παραφλού αν έχει μέσα το αυτοκίνητο, για να βγάλουμε το χειμώνα γιατί το κρύο. Όπως είδε σε μένα. Ναι, να δούμε αμπορτισέρ, να τα δούμε όλα. Διαπίστωσες το πρόβλημα. Να δούμε τα φρένα. Διαπίστωσες το πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο, είναι εντελώς δωρεάν. Όπως θέλει. Ναι. Να κλείσει ένα ραντεβού στο 917-408. Ναι. Και να θέλει κάτι το αμάξι, θα το πούμε ότι θέλει αυτό και αυτό. Τι σέρβις δίνετε, ξανά πέστε. Τρία σέρβις δώρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. Παρασκευή δεν είναι, αν θυμάμαι. Βέβαια. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, 9.55 και ενώ ονοματιπώνυμο τη λέξη service στο 54340. Μάλιστα. Λέω τον. Ποιον? Τον Θωμαίδη. Σήμερα. Ναι. Κάθονταν ο Θωμαίδης. Κάποια στιγμή πρέπει να τον πήρε ο Αλαφούζος ή πήρε αυτό τον Αλαφούζο. Μιλάει. Εγώ διακριτικό. Μπαίνω κόκκινο. Θε πήρε ή τον πήρε. Τι σε νοιάζει, ρε κόκκινε, λέω. Αν τον πήρε ή τον πήρε ο άλλο. Ποιο πήρε ποιον. Ναι, τι. Έχει σημασία. Θε πήρε ή τον πήρε, ξανά. Ο Θωμαίδη βλέπει τώρα αυτό με το λακαμά, τώρα τι να κάνω. με πήρε, του λέει, με πήρε. Α, είπα κι εγώ. Ήποτο. Ή τον κόκκινο. Θε πήρε ή τον πήρε. Θέλει. Όπου βγει χουλιαμά, πάει στην αυτή, ακούει και λέει να μπορώ να επέμβω. Όχι, ρε κόκκινε, να μην επέμβεις. Σε ρωτήσαμε, δηλαδή. Αλλά αυτό που τον έκανα. Πάντως είναι ψυχάρα. Τι ψυχάρα, είναι. Είναι καλό παιδί. Είναι ψυχάρα. Ναι, άκου. Δεν είναι. Πώς, τα σωστά τα λέμε. Εμένα μου διοργάνωσε ολόκληρο γάμο. Με έβριζε κάποιος. Και το λέω τον κόκκινο, θα τον πλακώσω. Θα τον πλακώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Περνάει μια εβδομάδα και από εδώ τον κάνω αφάντε. Αυτό που θα πλάκωνε. Ναι, τον κάνω πλάκα τον κόκκινο. Μπορώ να μάθω. Μπορώ να. Τι άλλαξε. Εγώ τι άλλαξε, συγγνώμη. Και το λέει όταν τα λέει σοβαρά, όταν παίρνει το ύφος στο σοβαρό, εγώ τρελαίνω. Μπορώ να μάθω. Τι να μάθω, εγώ. Πώς άλλαξε, συγγνώμη. Συνήθως δεν. Και ξέρεις τώρα, το μυαλό του. Σου δώσε λεφτά. Ναι, ρε, του λέω, μου δώσε λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ρε, του λέω. Ξέρω τώρα την επόμενη ερώτηση. Εγώ δεν δικαιούμαι τίποτα. Όχι, ρε, δεν δικαιούσε, του λέω. Από πού και ως πού το δικαιούσε. Εμένα έβρισε, του λέω. Εγώ τον έβρισα, εγώ τα βρήκα μαζί του. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω, δίδυμο δεν είμαστε. Τίποτα αδίδυμο, εγώ. Δίδυμο είμαστε. Λέω, να τον σε φώναζε ο Χίτας τότε που μάλωσα εγώ με το Ζαγοράκι και τους άλλους. Λέω, πήγες και χωθρονιάσκες εκεί. Δεν είπες το δίδυμό μου, θα το κάνω. Έχει σημασία. Έχει, λέω, θυμαθία. Πώ δεν έχει θυμαθία, λέω. Δεν έχει θυμαθία. Έχει θυμαθία, λέω. Έχει θυμαθία. Παίζει τον ρόλο του. Παίζει τον ρόλο του, βέβαια. Σέρβις. Λέει ένας ο 031. Πολύ ζεστή εδώ. Τι ζεστή έχω σπίτι. Πολύ ζεστή έχει, βέβαια. Για άναψε λίγο έξω αυτό εδώ. Είναι εκεί στο, στη θήκη. Πάτα το κι αυτόν. Κάνε όν. Το πρέπει να πάρουμε άδεια αύριο. Ναι, κάνε όν. Εκεί βγήκε Κοσμά, δεν πρέπει να ανακοινώσει. Δεν βλέπει, όχι τώρα. Δεν βλέπει, η μέση του έχει άσχημα. Πολλό γύρο. Τι είναι αυτό, βέβαια. Παλιό γύρο, τι περιμένει. Βέβαια. Δεν το λέω γιατί είναι έτσι. Δεν το λέω. Όχι, όχι, μην το λέω. Όχι. Όχι, ακούγεται η γυναίκα του. Ναι, δεν. Ενδιαφέρει κανένα. Συμπάθαμε, φίλε. Όπα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό που δεν χάνει ποτέ σε τίποτα, ρωτάμε μου, δεν 31. Και πουθενά. 6 χρόνια, 6 πρωταθλήματα. Όλα τα δικαστήρια είναι υπέρ του. Βγήκε πρώτος σε ψήφους. Έκανε το super deal με τους Κινέζους. Σε ευχαριστούμε, οπαδέ πρόεδρε Βαγγέλα, που τους κάνεις να πονάνε τόσο συχνά μέσα και έξω με ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Δεν αναφέρομαι σε ένα ραπ, σε όλους εκεί μέσα που κλαίνε όλη μέρα και κανείς δεν είπε τίποτα για τον λαγό της δημοπρασίας και τον καναλάρχη με τη δέσμευσή του τους στο λογαριασμό. Λέει ο λαγός της δημοπρασίας, ναι, ο καναλάρης με τη δέσμευση στο λογαριασμό. Και τον Αλαφούζο, ναι. Ο Αλαφούζος, βεβαίως. Και πώς έδωσε τα λεφτά. Παρατάω σε μαύρα. Δεν γίνεται ρε μαύρα κι εσύ. Θα δεχτεί το κράτος μαύρα λεφτά. Γιατί, πού τι το νοιάζει το κράτος. Βγάζει από το χρηματοκιβώτιο και τα δίνει. Δεν θα το πει που τα βρήκες.
Ο μπαμπάς του είχε μένει στο τάλιρο. Άλλο μπαμπάς του. Το δικό μου μπαμπά και το δικό σου και όλα αυτά. Καλά, ναι, εντάξει είναι γι' αυτό. Πλάκα κάνει. Εντάξει, συμφωνώ. Ο άνθρωπος. Σε αυτό συμφωνώ, εντάξει. Ο άνθρωπος είχε. Τα δούλεψε. Και δούλεψε. Δεν τα έκλειψε ο άνθρωπος. Καλά, έκανε τη μαγιά, τα έφτιαξε. Και τι background είχε. Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν είχε το background του Μελισσανίδη που ήταν αυτό ο δημιούργητος. Ο άλλος είχε από πίσω ιστορία. Αλαφούζος. Το λέγανε οι παοξίδες Αφραγκούζο. Ναι. Ο Αλαφούζος ασχολούταν και παλιότερα με. Ο μπαμπάς ασχολούταν με τον Αλαφούζο. Δεν νομίζω. Όχι. Ραπτόπουλε, ο Αλέφαντος στο φετινό γλύψιμο στον πρόεδρο δεν πείθει ότι πιστεύει πως θα το πάρει ο Γαύρος. Πες του, ποιον φοβάται πιο πολύ. Για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ με μίλησε. Την ΑΕΚ δεν πολύ την έδωσε σημασία από τα λεγόμενά του. Και πιο πολύ τον Παναθηναϊκό. Πιο πολύ τον Παναθηναϊκό υπολογίζει. Ποιο να υπολογίσει. Μετά τον Παναθηναϊκό θα υπολογίσει. Τον ΠΑΟΚ μετά. Τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ. Μείον τρεις πα. Ρε φίλε, άμα του κάνουν μια νίκη εδώ μέσα, να είσαι πάλι. Ρε χάνονται οι μείον τρεις. Και άμα κάνει 0-0 με τη Λεβαδιά πρώτη αγωνιστική. Άλλο αυτό. Μην το λέω. Εγώ λέω στα μεταξύ μα ότι μπορεί να του πάρει ένα παιχνίδι κατευθείαν γεφυρώνει τη διαφορά. Ναι. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει καλή ομάδα τη μέση και μπροστά πίσω σε λίγο. Πρέπει να μάθει να κερδίζει όλα τα μικρά μάτια. Τα μικρά μάτια. Μέσα έξω όλα. Ναι. Και να παλεύει για τα ντέρμπι. Ναι. Τέσσερα ντέρμπι που έχει. Τα μικρά μάτια πρέπει να έχει και. Μέσα έξω να τα παίρνει. Και δημόσιε σχέσει. Δηλαδή με Ζάερο Γιάννενα. Και χωρί δημόσιε σχέσει. Και χωρί δημόσιε. Η Βέρεια μπορεί να τη χάσετε τώρα. Γιατί η Βέρεια. Θέλω να σε πω κάτι. Θέλω εγώ δημόσιε. Η Ειρήνη είναι και εδώ και εκεί. Συγγνώμη, θέλω να σε πω. Μπει μπροστά, που είναι καλός δικηγόρος, θα είναι. Αν πάτε με τους άλλους, η Βέρη αν πάει με τον ΠΑΟΚ, μετά θα έχει προβλήματα, θα έχει θέματα. Δεν θέλει ο Σαββίδης δημόσιες σχέσεις για να πάρει τη Βέρη, την Ξάνθη, το Λεβαδιακό. Δεν θέλει. Ποια είναι Όχι, ρε φίλε. Η κυρία Ειρήνη ποια είναι. Έτσι πες. Τι κυρία Ειρήνη ποια είναι. Κάτι ρε φουκαρά, η αδερφή του κυρίου Προέδρου είναι, του Άρη. Πού να ξέρω. Ναι, και γιατί να θέλει δημόσιες σχέσεις για να κερδίσει αυτές τις ομάδες. Τις υπόλοιπες ομάδες αυτές τις μεγάλες. Γιατί όχι. Τα Γιάννα κτλ. Να κάνει 2-0, 2-4, 3-4, μεγάλα μάτς. Γιατί να μην θέλει. Α, τα παρατήσει τότε. Ο άλλος γιατί έκανε. Τα 3-0 γιατί τα έκανε ο άλλος. Ποιο είναι ο άλλος. Λέω εγώ τώρα. Και ο Ρόμπι Βίλιαμς τον έφαγε το μαύρο φίδι. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων. Αυτά είναι λεπτομέρειες στην μπάλα επάνω, στην Ελλάδα. Τώρα στις άλλες χώρες δεν ξέρω πώς γίνεται το έργο. Εγώ λέω για τη δικιά μου τη χώρα που είναι πάρα πολύ καλή. Είναι. Ναι. Δεν είναι καλή χώρα. Και πώς δεν είναι καλή, είπε κανένας το αντίθετο. Πού πήγες εγώ. Την καλύτερη χώρα έχουμε. Εγώ. Ναι. Στην εξωτική Καλλικράτεια. Καλλικράτεια, στο εξωτικό. Με όλους τους καρνίβολους εκεί. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τους μάω να πούμε. Φέτος δεν ήμασταν γιατί έχουμε άλλα θέματα. Τι δεν πήγες φέτος. Φέτος δεν πήγα εγώ πες, όχι. Έμεινες εδώ, Δεν ξόδεψες κιόλας. Δεν ξόδεψα γιατί έχουμε άλλα θέματα, σου λέω. Έχουμε με τον Άγγελο τώρα κάτι δουλειές να κάνουμε. Και... Έχει υποχρεώσεις. Έχουμε υποχρεώσεις. Έχετε υπαγγελματικές υποχρεώσεις. Έχουμε πει αγόρι μου. Μπλέχτηκε σε μια δικιά μου υπόθεση. Ο Άγγελος, ο Γρόλιος, ήταν καταιγιστικός. Μια ωραία υπόθεση, μια έτσι συναρπαστική. Ωραίος κύριος. Ο Γρόλιος δεν υπάρχει. Αγόρι μου, εσένα σκοπός είναι το μαρούλι. Αν το μαρούλι. Θα σε κοινικό σε μόνο που σε μιλάει, φοβάσαι. Ναι, ναι. Μόνο που σε κοιτάζει. Φαντεσάρ. Ναι. Εσύ ρε, πού πήγες διακοπές. Εγώ πήγα 5 μέρες Λίμνο. Στη Λίμνο πήγες. Ναι. Δες και μου φαντάρος. Τι είναι αυτός. Ωραία είναι. Είναι πολύ ωραία. Τι πήγες να κάνεις στη Λίμνο. Ωραία. Πήγες. 40 πανταζή τον είδες εκεί. Όχι. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Τι να πάει να κάνεις στη Λίμνο, ρε. Τι χαρά να κάνεις στη Λίμνο. Πήγε να βρει τον δικό σας από εδώ που ήταν. Πώς το λένε. Ο Ραγκάτσι. Ραγκάτσι. Στη Λίμνο πάει. Πήγε έτσι φέτος. Έλεγε. Ναι. Έτσι λέει, δεν τον είδα τον άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα, 54.340. Τη λέξη σέρβις. Τη λέξη σέρβις. Όταν ανοίξουμε γραμμές, ρωτήστε ότι γουστάρετε τα αφεντικά περί αυτοκινήτου. Πείτε τη γνώμη σας. Μην μας ζαλίσετε πάλι με τις άδειες και τα λοιπά. Είπαμε τι έγινε. Πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό. Δεν μου σε πολύ για τις άδειες. Έχω ανοιχτό το λαπτό και βλέπω τον φίλο στον Άμπαλο. Κάτι μου έδωσε καλεσμένο γιαούρτι. Σκασμένο χθε, μα έλεγε ο Ιβάν και ο Ιβάν και σήμερα. Μπα και πάρουμε την ΕΠΟ. Και την ΕΠΟ να πάρουμε, λέει, τη στιγμή που η ΕΠΟ είναι Αθήνα, ο εκτελεστός δεν θα σταθεί ούτε μια μέρα. Τι να πάρετε, τι ΕΠΟ να πάρετε. Κοιτάξτε να πάρετε κανένα σέντερφορ. Δεν πήρατε σέντερφορ. Άστο να πάει στο διάλογο. Το θέμα που λέει και ο Καμόρα πριν ανοίξουμε γραμμέ. Θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. 10 Σεπτεμβρίου, τελικό είναι. Είναι ότι οι παοξίδες πλέον δεν είναι απαιτητικοί. Η πρωτιά της πόλης τους έχει συνυπάρει. Η πρωτιά της πόλης τους έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ευημερίας. Μια κατάσταση δημοσιοϋπαλληλισμού. Καταλάβες τι γίνεται. Έχουν
δημιουργήσει υποξίδες αυτή, αυτή την άβρα της πρωτιάς της πόλης. Είναι μόνοι μας στην πρώτη θέση. Ναι. Χάνει ο Σαββίδης τις άδειες, Klein Mine. Εντάξει. Σεντερφόρ δεν παίρνει το παιχνίδι που έταξε. Χάνει, δεν παίρνει σεντερφόρ, Klein Mine. Αν και έχει αρκετούς ελεύθερους να πάρει. Ναι. Δεν παίρνει προτάσμα, Klein Mine. Δεν βγαίνει η Champions League, Klein Mine. Εντάξει. Και το Φιλαράκι είναι ελεύθερο, ε. Δεν βρήκε ομάδα ακόμα. Ποιο? Ο Ντίμιταρ. Ο Ντίμιταρ. Ο Ντίμιταρ. Μπερμπάτοφ, Μπερμπάτοφ. Δεν βρήκε ομάδα ακόμα. Πώς θα βρει ομάδα. Ελεύθερο είναι. Μα πώς θα βρει ομάδα, υπάρχουν οι λύθοι σήμερα. Ένα εκατομμύριο λέει θέλει. Πόσο θέλει? Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο κλωτσιές βουλγάρικες. Εκεί στις, στα εργοστάσια της Βουλγαρίας. Το διάβαζα έξω στο ίντερνετ. Φύγει από εδώ. Πες φάση με γρόλιο. Εγώ ήρθα από το Χιούστον. Άρε Μπανιώτη, ακούσε. Κολόγια τριακούς. 986. Ας πάρει το καπάνι, λέει τώρα. Κοροϊδεύουν οι Αριανοί. Πάρε τον Αντεμπαγιόρ, φίλε. Ελεύθερος είναι. Ποιος? Τον Αντεμπαγιόρ πάρε. Πώς θα τον πάρει? 2,5 εκατομμύρια θέλει. Ναι. Ελεύθερος είναι. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι. Τι είπε, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο 408. Μετά τις τηλεοπτικές άδειες έρχονται και οι ραδιοφωνικές συχνότητες. Ξεκινήστε το γλύψιμο στον Ιβάν από τώρα. Έρε καθάρισμα που θα πέσει, λέει, στην πόλη. Ο 408. Ναι. Τι καθάρισμα να πέσει? Δηλαδή, τρεις σταθμοί είναι. Ναι, μισό λεπτό. Δηλαδή, εσείς, η δύναμη του Σαββίδη είναι να πάρει, να πούμε, το Οδύσσια και το Γνώμη TV και πρέπει εμείς να τρέμουμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή, εκεί είναι η δύναμη. Μετά τα Τέμπη, τίποτα. Αυτό μας λες τώρα. Ποια Τέμπη? Στροφή Λιτοχώρου. Αυτό μας λες τώρα, 408. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Ό,τι γουστάρετε, ρωτήστε τα αφεντικά εδώ πέρα. Περί μηχανών, περί στροβίλων. Στροφάλων. Στροφάλων. Πείτε τα υπόλοιπα. Ημαντών. Τα πάντα. Ναι. Ό,τι θέλουν. Ανάβουν θερμοκρασίες, κατεβαίνουν θερμοκρασίες. Ακούγονται υπό από τη θόρυβη στο αμάξι. Τριγμή. Ναι, η τριγμή τι είναι? Διάφορα τρεξίματα. Τρεξίματα του αυτοκίνητου. Όχι από. Συνεμπλοκ, όχι από λαστιχάκια, όχι, έχει διάφορα. Παπαλάκια, ακρόπαρα. Συνήθως είναι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, παλιά αυτοκίνητα αυτά που έχουμε. Παλιά που ξεραίνονται. Ναι. Τα λάστιχά τους. Συνήθως δεκαετία και μετά. Δεκαετία και μετά. Συνήθως. Εγώ δηλαδή τώρα πρέπει να έχω τριξίματα, δηλαδή. Όχι, έχεις. Πρέπει. Δεν έχεις εσύ. Δεν έχω. Μπορεί να έχεις. Α, και τα φτιάχνεις αυτά, δηλαδή. Τα πάντα. Τι δεν φτιάχνεις αυτοκίνητα πάντα? Δεν υπάρχει κάτι που να το φτιάχνουμε. Όλα φτιάχνονται. Δεν υπάρχει. Κάτι που να μην φτιάχνονται. Όλα φτιάχνονται. Όλα φτιάχνονται στο αυτοκίνητο. Βέβαια, ναι. Αλλά μερικά δεν αξίζει τον κόπο να τα φτιάξει όταν είναι παλιό. Όταν η επισκευή του ξεπερνάει την αξία του αυτοκίνητου, δεν χρειάζεται να το κάνει στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ είμαι σε μια φάση τώρα, ας πούμε, που πολύ να μου τύχει κάτι και να μου πει δεν αξίζει τον κόπο, πέταξε το. Όχι ακόμα. Α, προχτέ πέρασε ένα. Ακόμα μικρό τα μάτια. Φίλε 741 μου στέλνει τη λέξη σέρβις, δεν μου γράφει όνομα, δεν μου γράφει επίθετο, δεν μου γράφει τίποτα. Και το 370 το ίδιο. Και το 370 το ίδιο. Μαρινάκι προσκυνάμε, λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Δαχτυλίδι πως γουστάρω να σε φυλάμε. Δώσε βαγγελάρα πόνο, δανεικό και όλο το ρέντι να βλώνω, να αμβλώνω. Δεν έχω γραμμές, κάτι έγιναν τα... Γιάννη, κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί τώρα. Κάτι έχει γίνει εδώ. Κάτσε εδώ, περίμενε. Έχει μπλοκάρει κέντρο. Λοιπόν, 9.55 λοιπόν, κενό, μήνυμα 54.340. 90-90-90 98-80-90. Κάτσε να δούμε. Για άλλο εδώ. Για πάρε το άλλο. Όχι, είμαστε ok. Όχι, όχι, δεν έχω γραμμή. Εγώ το πάτσα έχω κανονικά. Περιμένουμε κόσμο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Σε άλλες ομάδες πώς βλέπετε? Με δεν είδαμε ακόμα. Δεν είδαμε ακόμα τίποτα. Δηλαδή δεν είδες. Δεν έχεις αγώνες ακόμα για να δεις κάποια ομάδα. Το Παναθηναϊκό δεν είδες? Εγώ το Παναθηναϊκό τον είδα λίγο. Το Παναθηναϊκό δεν το είδα. Όχι, δεν τον είδα. Έλειπα εκείνες τις μέρες. Όχι, δεν τον είδα. ΑΕΚ δεν είδες? 0-0, 1-0 που έχασε από την. Όχι. Πάμε ρε Γιάννη να πάρουμε κανένα Χριστιανό. Για πάμε να πάρουμε κανένα Χριστιανό, Μωμεθανό, ό,τι θέλει ας είναι. Καλημέρα κύριε. Κώστα, καλημέρα. Όπα. Τι κάνουμε? Τι έγινε φίλε, χαρούμενος ακούω. Γελάς. Το καημένο το πρώτο κατάκοπος είχε, αλλά το πήρε το κανάλι. Το καθάρισε. Σαν το να τον είδα λίγο αδυνατισμένο, ε. Ναι, κατάκοπος. Για τρεις μέρες μέσα τον είχαν. Τον είδα κομμένο, ναι, κομμένο τον είδα. Δράμα. Ο Τακουνάκης την πάτησε. Έκανε το λαγό, δεν πήρε τίποτα. 60 εκατομμύρια προσφορές,
Ρε άνθρωπε του Θεού, 60 εκατομμύρια. Και δεν δίνεις 20 ρε να τους πάρεις ένα σέντερφόρ τους που καράτε. Είναι άνω κάτω όλη η παρέα μου, να μην χάλια αλλά που δεν μιλούνται. Ποιος είναι χάλια. Κάνεις φορές για 60. Ποιος είναι χάλια. Όλοι, όλα τα πάω για καταστεναχωρημένα. Ένα γιατί θα φάνε στη μάπα ένα χρόνο του τατουάζ. Θα φάνε σέντερφόρ του τατουάζ. Μου λες για την μπάλα, δεν μου λες για τηλεοπτική άδεια. Όχι. Όχι, για την μπάλα μιλάω τώρα. Δηλαδή κάνεις 60 εκατομμύρια προσφορά. Ο Καϊσέδο ήθελε 15. Ο Κολομπιάνκα ήρθε 30 και πας και κάνεις 60 προσφορά, δηλαδή άρα έχεις χρήμα. Δεν είναι. Για να δώσει έχεις 60 χρήμα τελικά. Για να δώσει 60 θα έχει χρήμα. Σωστό. Εννοείται. Φυσικά τα κεφαλαία του είναι στη Ρωσία. Ναι. Αλλά είναι και αυτό πλεονέκτημά του, διότι δεν φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα και μπορεί ό,τι ώρα θέλει να τα ρίχνει και να αγοράζει. Δεν θέλει να τους ανεβάσει επίπεδο Κώστα. Τελείωσε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Θα τους έχει έτσι συνέχεια. Δεν και θέλει, ρε φίλε, ή δεν μπορεί. Μπορεί και να μην μπορεί και να είναι παραμύθι, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί. Γιατί άμα δεν μπορούσε, δεν θα πήγαινε να ξοφλήσει την εφορία να ρίξει 13 μετρητά τάγκα και να την καθαρίσει. Δεν υπάρχει επιχείρηση στην Ελλάδα που να πάει να πληρώνει 13 εκατομμύρια τα χρέη της. 11, έστω λίγα είναι τα 11. Να σου πω και το άλλο. Πόσα πήρα από το ΜΑΚ, 3,5. Έτσι. 6,5 πήρα από το Λούκας, ναι. 6,5 από τον Λούκας, 10. Γιατί ρε μάγκα δεν ρίχνεις τα 5 στους ανθρώπους. Να δουν μια συντερφοράκλα και να τρώνε στη μάπα τον άλλον που δεν έχει αντίληψη μικρής περιοχής, μεγάλης, πόσα μέτρα είναι η εστία. Τώρα πιστεύεις ότι τα παόκια χαλάστηκαν με το center for ή με την τηλεοπτική άδεια. Πιο πολύ έχουν χαλαστεί ήδη με το center for και τώρα έχουν φάει τη δεύτερη κατραπακιά. Τους ήρθε και το χθεσινό φιλικό. Όπο μάνα μου. Τι γκολ ήταν αυτό του Παπαδόπουλου, ρε. Ποιο είδε τον γκολ που έδειξε. Βέρια. Όπο, φίλε μου, διαλυκό γκολ έξω από την περιοχή 30 μέτρα στο γάμα. Στο γάμα. 30 μέτρα έξω από την περιοχή. Το έδειξε το TV100 πριν από λίγο. Δεν έχει δει τέτοιο γκολ. Εντάξει, ο Πάοκ έλειπαν 10 παίκτες, ρε φίλε. Όλοι διεθνείς, Ζαβέλες, ιστορίες. Εντάξει, είχαν απουσίες. Εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι. Είμαι πιο ήσυχος οπαδός της πόλης. Ο πιο ήσυχος. Ξέρω τι έχω, ξέρω τις δυνατότητές μου, δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτοί δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχεις άγχος. Κοίταξε, όταν ξέρεις ότι η διοίκησή σου δεν ποια έχει. Ποια διοίκησή τίποτα. Σου, δεν ξέρεις ότι η Βέρεια μπορεί να έχει τον ίδιο ιδιοκτήτη με σένα. Δεν ξέρεις. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Τι καπέλο, ρε! Δεν ξέρεις ότι αν πας με τη συνωμοταξία του ΠΑΟΚ, την έχεις πατήσει. Είναι δεν ξέρεις ότι η Βέρεια. Ότι η Βέρεια πρέπει να πάει με τον Ολυμπιακό για να έχει ζωή και εσύ. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι πρέπει να μελετάς το ρεπορτάζ της Βέρειας επί καθημερινής βάσεως. Εντάξει, δεν ξέρεις ότι η κυρία Ειρήνη μπορεί να είναι μέτοχος και σε σένα και στη Βέρεια και να έχεις θέμα. Αυτά θα λυθούν πολύ σύντομα τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Ναι, γι' αυτό δεν έχεις άγχος. Έχω άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Προτιμώ να είμαι φτωχός παρά να ξέρω ότι έχω κάποιον με χρήμα. Και με έχει γραμμένο. Είναι ό,τι το χειρότερο. Κατάλαβες. Εκεί είναι απογοήτευση. Ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχει μια ελπίδα κάποτε. Λες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Αλλά όταν έχεις λεφτά πρόεδρο και σε φέρεται έτσι, σαν ομάδα, σαν οπαδό, είσαι δυστυχισμένος Κωστή μου. Ποιο? Και δηλαδή, να κάνω... δηλαδή ο Παοξής είναι... Ο Παοξής σήμερα είναι δυστυχισμένος. Δυστυχισμένος είναι, ναι, γιατί έχει απαιτήσεις για παραπάνω πράγματα επειδή υπήρχαν οι δυνατότητες. Εσύ άκουσες στο ραδιόφωνο το δικό μας τουλάχιστον που ακούς κανένα παοξί πλην του. Πώς το λένε το ψηλό που παίρνει στον Καμόρα. Ποιο να μου ρε λες. Πώς το λένε το ψηλό μωρέ που παίρνει στον Καμόρα και γαμώ το. Το Στέφανο, πώς το λένε. Που παίρνει στον Καμόρα και είναι επικριτικός. Βλέπεις εσύ από τους χιλιάδες παοξίδες κανένα να είναι πικραμένος. Εγώ να είναι κανένα δυσαρεστημένος. Επικριτικός. Θα σου απαντήσω αμέσως. Πριν που άκουσα την εκπομπή του Πασχάλη. Ναι. Μιλάμε, ο ίδιος ο Πασχάλης ήταν, δηλαδή μιλάμε κεραυνός, επικριτικός όσο δεν έπαιρνε και καλά κάνει το παλικάρι. Γιατί είναι γνήσιος, είναι ο παδός γνήσιος. Και πόσοι βγήκανε, δεν άκουσε την εκπομπή του να δεις τι γίνεται. Βγήκανε δηλαδή με κριτική διάθεση εναντίον του Σαββίδη, ακροατές παοξίδες, οι οποίοι ήταν έντονο το στοιχείο της αντιπαράθεσης προς το Σαββίδη, ναι. Εγώ δεν άκουσα κανένα. Ναι, εάν κάνεις ένα γκάλωπ και έξω θα δεις ότι οι περισσότεροι είναι δυσαρεστημένοι.
Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα έχουν ιστορίες. Αν δεν πάρουν τίτλο, φέτος θα έχουν ιστορίες. Γιατί έχουν μπουκτίσει 4 χρόνια την είδα και τις υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις δεν κρατάνε πολύ, Κώστα, και τα όνειρα. Έρχεται η ώρα της αγανάκτησης κάποτε. Χθες είχαμε και ένα ευχάριστο βέβαια. Τι? Η ομάδα, η συγκινική πληρώθηκαν οι παίκτες, και αυτό ήταν καλό. Έπεσε το χρήμα. Την περιοχή Καφτατζουγλίου εννοώ, κατάλαβες. Στεναχωρέθηκες? Όχι, καθόλου δεν στεναχωρέθηκε, γιατί είναι ομάδα της πόλεως. Mm. Και παλιά συγκινική ομάδα. Συγκινική και ομάδα, μάνα και γιος. Δευτερόλεπτα, Διάνυμα, δευτερόλεπτα. Ναι, συγκινή. Να σε καλά. Άντε πάει. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα διάλειμμα, δευτερόλεπτα. ...90-90-90-98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40 δίνουμε σέρβις δώρο, 3 τον αριθμό. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο προηγουμένου στον Αριανό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ο Σαββίδης δεν έβαλε, ας πούμε, λεφτά να πάρει ένα σεντερφόρ καλό, να πάρει τον Κολομπιάγκα, όπως έλεγες, και ήθελα να δώσει 60 για την τηλεόραση. Εσύ, ρε φίλε, γιατί η δική σου που βρήκατε λεφτά, οι υπάλληλοι του Μαρινόπουλου κατεβαίνουν σε απεργία? Εμένα ρωτάς? Όχι, γι' αυτό να ρωτάω. Γιατί κατεβαίνουν σε απεργία αυτοί, αφού βρήκατε λεφτά το ένα το άλλο? Οι δικοί σας γιατί κατεβαίνουν σε απεργία και... Τι γίνεται με τους εργάτες δηλαδή? Πού είσαι, ρε? Εμένα, εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εσύ δε, αυτό, με αυτόν ήθελα να μιλήσω για... Αλλά τέλος πάντων... Είπε δάξει, κάτι τώρα... αυτός ότι διακρίνει στην παρέα του δυσαρεστημένους παοξίδες. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να τους ακούσω τους παοξίδες αν είναι δυσαρεστημένοι. Και πόσο δυσαρεστημένοι είναι. Μάλιστα, ποιοι κάνουν παράπονο, να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή? Κάνω γκάλωπ. Εσύ είσαι συγκεκριμένος. Εσύ είσαι δυσαρεστημένος παοξής? Επειδή δεν πήρε ο Σαββίδης τηλεόραση. Επειδή δεν πήρε ο Σαββίδης τηλεόραση, επειδή δεν πήρε ο Σαββίδης σέντερφορ, επειδή ο Σαββίδης έμεινε έξω από το Champions League. Εγώ αν είμαι στεναχωρημένος για όλοι οι Έλληνες. Για όλοι οι Έλληνες. Περίμενε ένα λεπτάκι. Ναι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι, γιατί αυτή η κυβέρνηση έλεγε, έβγαινε και έλεγε, το Sky χρωστάει τόσα εκατομμύρια. Ο άλλος χρωστάει, ο Αντένα, τόσα εκατομμύρια. Το Μέγκα χρωστάει τόσα εκατομμύρια. Τα πήρατε, ρε, αυτά τα λεφτά εσείς? Πού είστε κυβέρνηση τώρα? Δηλαδή... Και δώσατε καινούργιες άδειες. Κάτι τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μπούκα. Ναι, ρε, εγώ να μου σε ρωτάω. Χρωστούσαν όλα τα κανάλια εκατομμύρια. Ναι, χρωστούσαν. Ποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση πήρε τίποτα από αυτούς που χρωστούσανε? Ναι, αλλά κατόρθωσε η κυβέρνηση. Ο άλλος ήταν υπόδικος είναι. Ναι, αλλά πήρε, θα μπορεί να σου πει ένα Σιριζέος, ναι, ότι ρε φίλε, εμείς πήραμε, ναι, ένα κάρο λεφτά τα οποία θα μπουν στο κρατικό κουμπαρά από αυτούς όλους τους καρχαρίες που ποτέ δεν πληρώνανε. Μα δεν πληρώνουν. Τι παίρνουν δηλαδή? Τίποτε δεν παίρνουν. Τι τίποτε δεν παίρνουν? Πού θα τα δώσουν αυτά τα λεφτά? Είπανε να τα δώσουν σε συνταξιούχους, σε φτωχούς κτλ. Αριστερός να δώσει λεφτά σε φτωχό. Ναι. Πας καλά, ρε. Σαν αριστερή που είναι. Είσαι καλά, ρε. Έτσι είπανε. Τώρα για τα παράπονο που είπε ο Αριανός, κάνουν ορισμένοι παοξίδες και τότε. Ένας, όχι ένας. 5, 10, 20 πώς είναι. Συγκεκριμένα ο ένας, ο οποίος έχει πρόβλημα με τον κύριο Σαββίδη. Ποιος? Ο Σταύρος, ο ψηλός, ας πούμε, βγαίνει, ναι, κάθε μέρα. Ναι, ναι. Εκτός από αυτό, δηλαδή, εσύ δεν διακρίνεις ότι οι παοξίδες έχουν παράπονο από τον Σαββίδη? Έχουν παράπονο, κοίτα, ναι, να δεις. Κοίτα να δεις. Έχουν ή δεν έχουν? Πολλές φορές. Ναι. Πολλές φορές κάνει μεταγραφές. Δεν τη βγαίνουν καλές. Άλλες φορές δεν παίρνει. Πες ότι δεν παίρνει. Δεν πήρε σεντερφόρο όπως λένε αυτοί εδώ πέρα. Και αν τους έβγαινε πέρσι, δεν πήρε τον Μπερμπάτοφ. Γιατί τους βγήκε μάπα? Γιατί μας βγήκε μάπα? Γιατί δεν μιλάμε, λέμε. Ο συγκεκριμένος ο κύριος. Ο Μπερμπάτοφ. Για τον Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ. Ναι. Δεν βγήκε. Δε φταίει ο Σαββίδης που δεν βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Αυτό ακριβώς. Δεν φταίει ο Σαββίδης. Ναι, όχι, δεν φταίει ο Σαββίδης. Όχι. Βγαίνει και λέει. Ο Μπερμπάτοφ φταίει. Πρέπει, πρέπει να κάνουμε διαρκείας πολλά. Γιατί ρε εσύ, φιλαράκι. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Ζαγοράκης και τον είδες μέσα στο γήπεδο, είδες αυτός είναι αποτυχημένος. 21.000 διαρκείας. Πόσες μπούκες κάνανε επί Ζαγοράκη?
Όταν λες μπούκες, τι εννοείς? Να μπουν μέσα στο γήπεδο. Να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ νόμιζα μπούκες που τους έβαζε τζάμπα ο Ζαγοράκης. Συγγνώμη, λάθος κατάλαβα. Ο τζάμπα τους έβαζε ο Ζαγοράκης. Δηλαδή, εκείνο τους ήταν μπούκες, ας πούμε, και άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε μέσα την ώρα που γινόταν το παιχνίδι. Τους έβαζε τζάμπα ο Ζαγοράκης. Τους οπαδούς για να τα έχει καλά. Και όχι μόνο. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Ναι. Θα λες και για το συνάψου. Ναι. Οι Αριανοί άμα τη 10.000 ήταν προχθές. Α, τους Αριανούς. 1.800 εισιτήρια. Α, τι μένει δεν πληρώνει εισιτήριο. Εντάξει, όλοι το ίδιο κάνουν. Εντάξει, όλοι το ίδιο δεν κάνουν. Όλοι το ίδιο κάνουν. Δηλαδή, όποιος έρχεται, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάτσε ρε εσύ Σταύρο, δηλαδή. Επειδή τους πήρε παραμάζωμα ο Παντελάκης, γιατί τους φόρτωνε, τους είχε σταματήσει, επειδή ο Βουλινός κάτι δικού σου τους σταμάτησε το ένα και το μεροκάματο και το ένα και το άλλο και τον κάμνανε τις μπούκες, επειδή ο συγχωρεμένος ο Δεδέογλου πήγαινε στη θύρα 4 και έφευγε με τρίπιο παντελόνι, πρέπει να κάνουμε και το Σαββίδι. Και τι είναι ο Σαββίδης, ο κουμπαράς για να παίρνετε να βουτάτε το μέλι? Μήπως μείνατε πολύ, στην απέξω και είστε παραπονούμενοι? Α, λες τώρα εσύ κατηγορείς ότι είναι λαμό και αυτοί και θέλουν χαρτζηλίκι. Δεν κατηγορώ κανένα, λέω μήπως μείνατε στην απέξω. Άρα για να καταλάβω, λες ότι αυτοί που μείνα στην απέξω φωνάζουν για το τομάρι τους και οι απλοί παοξίδες που παρακολουθούν δεν έχουν παράπονο από τον Ιβάν. Δηλαδή ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα και βγάλαν όλους τους ποδοσφαιριστές μάπα. Πού τους είδατε ρε εσύ? Δεν έπαιξε καλά με τον Άγιαξ? Τέλος πάντων. Έγινε ρε Κωστή. Κατάλαβα. Επόμενη. Κατάλαβε εσύ. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Λέει ο Φουρνέρης. Λέει ο Γιάννη. Γιάννη. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο κύριο. Έλα μέσα. Έλα. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Έλα φίλε. Κώστα Μαγκούς. Σ' ακούω. Έλα Κώστα, καλησπέρα. Έλα. Αριανός, κιτρινό Μαυριτούμπα. Τι έγινε, πέσαν οι γραμμές, πήρα και βγήκα κατευθείαν. Ναι. Πρώτη φορά, κάθε μέρα ή μισή ώρα που περιμένω. Πέσαν τώρα πόσες γραμμές πέσαν. Εντάξει, πέσαν 4-5 μαζί. Έλα. Ναι, τι έγινε. Ναι. Καλησπέρα τα αμαστόρια εκεί πέρα. Εδώ τα αμαστόρια. Όπελ Κόρα έχει αυτός. Όπελ Κόρα, Diesel. Δεν καίει τίποτα. Βίδες, κατσαβίδια εκεί χαμός. Τη Βουλγαρία το πήρε. Εντάξει, ο καθένας μπορεί. Ποιο ρε φίλε, ποιο? Εσύ δεν μου είπες από τη Βουλγαρία τον πήρες. Α, το κοσάκι, ναι. 5 χιλιάρικα με το τέτοιο τον πήρα, σου λέω, με τα χαρτιά όλα και το τηλωνίο. 5 χιλιάρικα diesel, τζάμπα. Ναι, το 7 το μοντέλο είναι, ξέρουν τα παιδιά. Μάλιστα. Ναι. Να έχεις το νου σου για το Κόρσα. Ναι. Κάθε 60.000 περίπου χιλιόμετρα με 70 να αλλάζεις καδένα. Καδένα, δεν έχει μάντα αυτό. Καδένα έχει. Και δημιουργεί προβλήματα. Καδένα, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Καδένα, κάθε 60 με 70.000 θέλει αλλαγή, αλλιώς πάει για πλάκα. Ναι, το ξέρω. Κόβεται η καδένα. Και πρέπει να τα αλλάξουμε τώρα. Ναι, να έχει το νου. Η καδένα τι διαφορά έχει? Εσύ έχει σημάδα χρονισμού. Ναι, τι διαφορά έχει? Έχει αλυσίδα. Αλυσίδα. Εσύ έχει λουρί, η μάντα, ναι. Και ο κύριος έχει αλυσίδα. Τι είναι καλύτερο? Τι είναι καλύτερο? Όλα καλά είναι. Τα πιο καλά είναι. Όλα καλά είναι, μην χαλάνε. Απλώς η μάντα δεν έχει. Η καδένα βγάζει πιο πολύ θόρυβο. Η μάντα δεν βγάζει τόσο πολύ. Α, γι' αυτό κάνει καρ. Και από αυτό. Και το πετρέλαιο έχει την καδένα μόνο. Για λέγε, Αριανέ μου. Ναι. Όχι, τι να πω ρε Κώστα, πολύ μύρλα πάλι. Πολύ γκρίνια ρε να πω. Ναι. Γιατί τόσο μύρλα? Ποιος? Όλη αυτή η πόλη εδώ πέρα, η ερωτική πόλη. Όχι. Απλά θέλουμε να δούμε αν ο Παοξής είναι δυσαρεστημένος από τον Ιβάν. Ο Φούρνταρης έδωσε μια δική του εκδοχή. Ποια εκδοχή? Καλά τα λέει ο Φούρνταρης, καλά τα λέει. Ναι, έδωσε μια ωραία εκδοχή. Μένα μ' άρεσε. Σου λέει φαλεσκού εσείς δεν τα παίρνετε. Δεν τα παίρνετε, να πούμε, από τη Χαρτζηλίκη και από το Σαββίδι και φωνάζετε. Η γενική εικόνα όμως λέει είναι ότι οι Παοξίδες είναι πολύ ευχαριστημένοι από το Σαββίδι. Και γιατί είναι ευχαριστημένοι από το Σαββίδι? Είναι άτιτλοι, αλλά έχουν μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στην πόλη. Μπράβο. Ναι. Και μια ομάδα η οποία είναι ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν προσφυγές να διαβάζουν πρώτες σελίδες και τα λοιπά. Αυτό που λέει και ο Πεντμεζάς. Γεια σα, ακούσα. Ναι. Λοιπόν, τώρα άκουσε με τώρα. Ναι. Το ξέρεις το τραγούδι, θα πλύσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι? Το ξέρω. Μπράβο, κάτι τέτοιο θα γίνει τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το ρολόι? Το ρολόι είναι... υπάρχει θέμα. Το ρολόι είναι το τατουάζ του Κλάους τώρα το ρολόι. Εγώ έμαθα ότι υπήρχε μια
υπήρχε μια περίπτωση στον ΠΑΟΚ να πουλήσουν τον Κλάους και καλή περιπτωσούλα και τελικά δεν το δώσανε. Και όχι μόνο δεν το δώσανε, προσαρμόσανε όλη την ομάδα πάνω στον Κλάους, αλλά πουλήσαν παραμύθι στο λαό ότι πάμε για center four. Αλλά άκου τώρα να σε πονηρέψω, εσύ πολύ καλά τα λες. Μήπως το φορτώνουν τον Κλάους τώρα για να γίνει το Γενάρη, του λένε να φύγει σε 1,5-2 χαρτιά, παίξε μπάλα γιατί θα βάζεις μόνο πάγκο. Εγώ έτσι πιστεύω, φίλε. Το σκέφτηκε αυτό κανείς. Τι πάγκο να φάει όμως, ρε Αριανέ, από ποιον να φάει πάγκο τώρα? Το χειμώνα σε λέει να πάρεις τα πάνω σου, γιατί τώρα το 2-3 εκατοστάρικα φεύγεις. Φίλε, τώρα ο Κλάους είναι αραχτός σε κανένα κολόμπαρο, πίνει το ουισκάκι του, μπορεί να κάνει και κάνα τσιγάρο και να λέει χαϊβάνια. Πάλι εγώ θα καθαρίσω για πάρτι σας, εμένα θα φορτώνετε. Ναι, αλλά είναι η τελευταία φορά που θα τους καθαρίσει, γιατί δεν πάει άλλο. Κοίταξε, δεν πάει. Εφόσον δεν τον πούλησαν μέχρι τώρα τον Κλάους, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να δούμε center for που να έρθει στην Τούμπα και να φάει τον Κλάους. Οπότε θα τη βγάλει ο Κλάους και θα γίνει και ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Σταύρο Σαράφη στην ιστορία του συλλόγου. Ναι. Και θα λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Θα λέει ο Κλάους. Είναι ο Κλάους Αδραζιάδης, ποιος ήταν φοβερός στην πρώτη κίνηση. Κατάλαβες αυτό. Αχ, αν έπαιρνε ο Ιβάν καμιά άδεια να δεις τώρα ο Γιώργος εκεί πέρα. Την πομπάρα θα είχε, να δεις. Εκπομπάρα θα είχε τώρα. Αν έπαιρνε ο Ιβάν άδεια, ποιος Γιώργος θα είχε εκπομπάρα? Ο Γιώργος Μήνος, κύριε μου. Θα τον έπαιρνε, λες? Τι διαμάντη του στείλατε, Βασίλη? Να τον έπαιρνε. Να κάνω μια ερώτηση. Φυσικά. Και στα Μαστόρια και στον κόσμο και σε όλους. Αν άνοιγε, το κανάλι ο Ιβάν, βέβαια, ποιους πέντε θα έπαιρνε για το κανάλι του, πιστεύεις εσύ? Πέντε άτομα. Άμα βάλει το Γιάννη τη Χιλιτή να σου βάλει τα σλουρπ σλουρπ, θα σου πει εκείνο κατευθείαν. Τα σλουρπ σλουρπ. Τα τρία είναι έτοιμα σλουρπ σλουρπ. Εκεί το φυγατρικό, εκεί το Mayday, Mayday το κανάλι εκεί πέρα. Mayday, Mayday το αεροπλάνο πέρα. Σλουρπ. Δεν μου λε, Ναι. Το Χίτα θα τον έπαιρνε. Πρώτον. Θα τον έπαιρνε. Εγώ πιστεύω πρώτον. Τώρα αυτό το TV. Τώρα εγώ στεναχωριέμαι γιατί σε αυτό το TV Μακεδονία που είχα ξαναδεί ο κόκκινος το λαιμό του με το κουμπί εκεί να δέρει και την γραβάτα. Θα τον βλέπουνε, μέχρι τον κορινό πιερία τώρα τον καημένο. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Δεν είναι. Εμένα με βλέπουν και στην Κρήτη. Στην οδό Κρήτη θα σε βλέπουν τώρα, βλάκα. Ναι, ναι, φιλορίτη. Έτσι πάσαμε. Ωραίος. Κώστα. Ναι. Τι διαμάντη τους έστειλες, Κώστα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Ωραία. Καληνύχτα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πες την ιστορία αυτό με το συνέδριο της Λέσχης. Κάπου στα τέλη του 90 που πέφτανε 50 Αριανοί και έκανες πίσω και έπεφτες πάνω τους και το σοκ του Τσαλτίδη. Καλή εκπομπή, Κότσο. Ο Τσαλτίδης ήταν η πρώτη μέρα του στη δημοσιογραφία εκεί. έχει πάθει σοκ. Σου λέει τι γίνεται, στο ρεπορτάζ ποιας ομάδος ήρθα, λέει εγώ. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Τι λέει? Καλά, λέει εσύ. Καλά, Κωστή. Να τα βάλουμε λίγο, ρε Κωστή, τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί να τα βάλουμε, ρε φίλε, σε μια σειρά, αφού αν τα έχουμε μπερδεμένα είναι καλύτερα. Γιατί να τα βάλουμε σε σειρά? Να σου πω. Αν επιστρέψουμε 2,5 χρόνια πριν, ναι, και βάλουμε σε επανάληψη και σένα και τον Γκαμόρα και άλλους 2-3. Τι κάνανε? Και ακούσουμε την εκπομπή εκείνα τα ιστορικά βράδια που όλη η πόλη θεωρούσε ανεπίτρεπτον να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του τεράστιου Κλάους Αθανασιάδη και θεωρούσε ανεπίτρεπτο να μην γίνουν τα 150 χιλιάρικα που έπαιρνε 750. Mm. Θεωρούσε επίσης ανεπίτρεπτο όλη η πόλη και εσείς, κύριε Ραπτοπούλο και ο κύριος Καμόρα,
στο ραδιόφωνο που ήταν, ναι, ναι, θεωρούσαν επίσης ανεπίτρεπτο να μην είναι και τετραετές κλειστό το συμβόλαιό του. Μάλιστα. Κύριε Ραπτόπουλε. Πολύ σωστά έλεγε η πόλη τότε. Ωραία. Η πόλη τότε έλεγε πολύ σωστά. Και πολύ σωστά τα έλεγαν όσοι λέγανε. Ο Ιβάν Σαββίδης που πήγε και το έκανε αυτό. Και για 4 χρόνια έκανε κλειστό συμβόλαιο 750 χιλιάρικα καθαρά. Πολύ καλά έκανε. Το σωστό έκανε. Χώρια τα μπόνους και την εφορία. Βέβαια. Και πήγε και το έκανε αυτό το κομμάτι. Το σωστό και έκανε. Και ξαφνικά βλέπει τον φίλο του Τζιτζιακόβ να του φέρνει έναν Έσιντ. Ο Στέφενς να τον έχει στην κερκίδα τον Έσιντ, να τον στέλνει το χειμώνα τον Έσιντ. Μετά βλέπει τον φίλο. Πού έπαιξε ο Έσιντ μετά? Τουρκία, πήγε Ολλανδίες και αυτά και έπαιξε, πού έπαιξε? Ολλανδία και Τουρκία. Πού σε υψηλό επίπεδο έπαιξε? Γκρόνιγκεν, τώρα φέτος νομίζω ήταν Κόνιασπορ, ναι, που ήταν, ναι, δεν ξέρω. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, μετά βλέπει τον άλλο το φίλο του φέτος, όχι τον ίδιο του, το ίδιο το κεφάλι, να το παίρνει εγωιστικά και να φέρνει τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Βλέπει τον Μπερμπάτοφ, ναι, 6 μήνες, 7 φλάσεις. Ναι. Βλέπει τον προπονητή του να προτιμάει να πετάει τον Γκλάζ παγκοκερκίδα, ο Τούντο, τον είχε παγκοκερκίδα τον Γκλάζ, να τον πετάει έξω ο Τούντο και να παίζει με ψευτοεννιάρη τον Μακ. Και ξαφνικά από την ώρα που φεύγει ο Τούντορ και έρχεται ο Ίβιτς, να βάζει μέσα ο Ίβιτς τον Γκλάζ και από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο ο Γκλάζ να βάζει 10 γκολ σε 12 αγώνες. Ωραία. Και τα βλέπει όλα αυτά ο Σαββίδης. Πες μου ρε Κωστή, γιατί να πάει να πάρει σεντερφόρ τώρα? Κοίτα, ο Σαββίδης... Πες μου λίγο, του λέει ο Ίβιτς, εγώ θέλω να στηρίξω Πουλούρη, λέει, από τον Ιούνιο, πρωτοσέλιδα, μέτρος, πορταρένα, απόφαση Ίβιτς να στηρίξει Πουλούρη. Αμέσως είπαν το όχι στην ανόρθωση για ανανέωση του δανεισμού. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε μετά το έργο. Κρατήστε τον Περέιρα. Που ο Περέιρα μπορεί για πολλούς να μην είναι ο φορκορυφής, αλλά συγγνώμη που το λέω, έξω από το κουτί δεν νομίζω να είναι και το καλύτερό του. Όλο του το ταλέντο μέσα στο κουτί είναι. Κάνω λάθος, ραπ? Άρα, ναι. Α, όχι. Έχεις τρεις λες... για το κουτί. Ναι. Άρα λες ότι με αυτά που έχουν γίνει, για ποιο λόγο ο Ιβάν να πάρει φορ? Για ποιο λόγο να του πεις 31 του μήνα, ναι, και ας κάσαν και τα λεφτά 30 Αυγούστου του Λούκας. Ναι. Πες μου ποιος να τον πείσει, αφού και τον Περέιρα κρατήσανε, ναι, και τον Κουλούρη κρατήσανε, ναι, και για τον Μπερμπάτοφ έδωσε 2 εκατομμύρια και ο Κλάους έβαλε 15 γκολ, ναι, για ποιο λόγο ποιος να τον πείσει τον πόντιο κέφαλο να του πει ποντί αξίζει να δώσεις άλλα 2 φέτος να σου ξαναπάρουμε ξανά φορ? Μάλιστα. Τελείωσε η κριτική. Λέω εγώ τώρα σε σένα. Ρωτάω εγώ σε σένα τώρα. Ναι, για πες. Σαν Παοξής. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος? Σαν Παοξής είμαι ευχαριστημένος και για τις 10 μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Ναι. Και για τις 10. Δηλαδή. Άρα καλά ρωτηματικό. Κατάλαβα εγώ ότι οι Παοξίδες δεν είναι δυσαρεστημένοι από τον Ιβάν. Βέβαια πολύ καλά κατάλαβες, ναι, και γι' αυτό από τα 9.000 διαρκές πάμε στα 13. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ σαν Παοξής μπορεί πέρσι να είδα κάποιες αγορές μεγάλες, αλλά επίσης είδα ότι ο Σάμπο, ο Γκολάσα, ο Αντώνης και άλλοι τόσοι είχαν συμβόλαια 100.000. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση, για να μην το κουράζουμε. Και φέτος άκουμε. Ένα τζάλμα. Ας το τζάλμα τώρα και σε ρωτάω. Ναι, παίρνει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, βγαίνει ο Ολυμπιακός δεύτερος και εσύ τρίτος. Τι άμε πεις? Δεν πρόκειται περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όταν παίρνει τον Καρντόσο center forward με 8 γκολ στην Τουρκία και εγώ παίρνω Τζαλμά extreme με 9, ναι, δεν υπάρχει. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Όταν ο extreme μου βάζει περισσότερα γκολ από το center forward του και αγωνιζόντουσαν στην ίδια κατηγορία στην Τουρκία, ναι, σε αντίπαλες ομάδες. Και ο Τζαλμά έβαλε περισσότερα γκολ από τον Καρντόσο πέρσι. Με άλλα λόγια, για να το κλείσουμε το θέμα. Με άλλα λόγια, είσαι ικανοποιημένος, είσαι ευχαριστημένος, βλέπεις την προοπτική του πρωταθλήματος φέτος.
Ναι, μόνο το μείον 3 που είπε ο Αλέφαντης πολύ σωστά. Ναι. Με ξενερώνει. Τίποτα άλλο. Ναι, τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μόνο. Επόμενη γραμμή. Μαστόρια, το ακούσατε. Δεν υπάρχει. Εγώ πάλι θα έδινα λεφτά για ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ και ένα τέρμα. Λέει ο Ανέστης. Πίσω λέει θα φτιαχνόμουν. Λοιπόν, επόμενος κύριος, ναι. Όντως φίλε 226, ο προπονητής του Ολυμπιακού μοιάζει πολύ με τον Ινιό, τον ηθοποιό, τον Γιώργο. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα φίλε. Ναι, ποιος είμαι εγώ. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Γεια σου φίλε, καλημέρα. Καλώς τον. Πέτρος από Αθήνα, Παοξής. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά. Παοξής από Αθήνα. Μάλιστα. Τι, δάσκαλος είσαι, καθηγητής, αστυνόμος, τι. Τίποτα δεν είμαι ρε φίλε, πρέπει να είμαι αστυνόμος. Όχι λέω, μετακόμισες πρόσφατα κάτω. Όχι, Αθηναίος Βέρος είμαι. Α, είσαι Βέρος Αθηναίος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ πήρα να σου πω... Είσαι δηλαδή Αθηναίος αναμπάμ μπαμπαντάμ. Ναι, ναι, μπαμ. Ναι, μπαμ. Λοιπόν, πήρα να πω κάνα δύο πραγματάκια κι εγώ. Ναι. Καταρχάς για τον Κλάους και αυτό το παραμύθι ότι δεν πήραμε φορ και δεν πήραμε φορ. Είναι δυνατόν, είσαι τώρα παοξής, έτσι. Μάλιστα. Ξέρεις να πούμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση της ομάδας, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ποια είναι. Ποια είναι, έχεις ας πούμε μέγιστο συμβόλαιο 700 του Κλάους, έτσι δεν είναι. Α, δεν έχει λεφτά η ομάδα, μικρό. Όχι, δεν είπα ότι δεν έχει λεφτά, είπα ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι ο Κλάους 700.000. Και εσύ περιμένεις ένα σεντερφόρ. Ναι. Από τη στιγμή που δεν σου έχει πει η ομάδα ή δεν βλέπεις, δεν μυρίζεις ότι ο Κλάους θα πουληθεί. Ναι. Είναι δυνατόν να κάθεσαι να περιμένεις ότι θα δώσει ο Ιβάν 3 με 5 μοίρια σε μια ομάδα να αγοράσει η σεντερφόρ, το οποίο σίγουρα θα είναι καλύτερο του Κλάους, αλλά δεν πρέπει να πάρει ένα 200. Φυσικά, πρέπει. Ωραία. Και θα δώσει λοιπόν 5 και ένα 200 το χρόνο. Δηλαδή πήγαμε στα 6 κάτι, συν όλα τα υπόλοιπες χρονιές, πάμε κάπως στα 8-9 μοίρια, για να έχει και 700 χιλιάρικα να κάθεται στον πάγκο. Το σανίδωσε στον Γκάζι. Ωραία μιλάς. Απαντώ εγώ. Ναι. Το Κλάους έπρεπε να τον πουλούσανε πιο μπροστά. Ωραία. Εάν θέλανε να κάνουν επένδυση σε center for. Λέω όμως εγώ. Ναι. Υπό την κατάσταση της ΕΠΟ και της περιέρουσας, ατμόσφαιρας και τα λοιπά εκείνης της εποχής, για ποιο λόγο ο Σαββίδης τότε να επενδύσει σε μεγάλο σεντερφόρ όταν οι διαιτητές τον σφυρίζαν 80-20 και 70-30 κατά. Τώρα όμως που πάει να ισορροπηθεί η κατάσταση, τώρα όμως που ο Ολυμπιακός περνάει μια μικρή κρίση. Ναι. Τώρα όμως που ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και η ΑΕΚ μπήκε γερά στην Αλφα Εθνική. Νομίζω ότι το timing ήταν για να έπαιρνε ένα φορ ήταν τώρα. Ναι. Δηλαδή, εάν πριν δύο χρόνια έδινε 3 εκατομμύρια ο Ιβάν να πάρει center for με τους διαιτητές και τον Καραμελίδη να είναι φίλοι με τον Ολυμπιακό, δεμένοι με 5, 7, 8 ομάδες δορυφόρους και με καλή ομάδα Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα ήταν κατά κάποιο τρόπο πεταμένα λεφτά. Τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Να είσαι καλά. Έγινε φίλε. Για χαρά. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα μου πεις γρήγορα, ναι. Επίσης εγώ να σου πω για τον Μακ. Ναι. Κάθονται μερικοί και λένε δεν έπρεπε να τον πουλήσει. Ναι. Από τη στιγμή που ο Μακ το ταβάνι του ήταν αυτό. Δηλαδή... Καλά έκανε και τον πούλησε. Τα λέμε. Αυτό. Έγινε, καλά έκανε και τον πούλησε. Επόμενος, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έπεσε. Πέσαν όλοι. Πάμε. Έλα φίλε. Γεια σου Κωστέ. Καλώς τον. Από Βόλο. Βόλο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα. Λοιπόν, ακούω αυτά που λέτε εκεί με τα αδέρφια τα παοκάκια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για κάποιους μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ρε Κώστα. Τώρα που γίνανε. Τώρα που γίνανε. Ξέρεις... Ναι, τώρα. Αν ξέρεις μου απαντάς. Έλα. Έτσι. Ναι. Το Σάχοφ, ποιος τον επέλεξε? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Περίμενε. Τον επέλεξε μήπως ο Ιβίτς? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Α, μπράβο. Λοιπόν, υστερήσε τίποτα ο Κάτσε από το Σάχοφ ή ο Τζιόλης? Ο Τζιόλης είναι μικρότερων χώρων. Α, μπράβο. Υστερήσε τίποτα σε μαρκαρίσματα και τέτοια? Ο Κάτσε όχι. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εάν είχαμε εμείς τον Μπέρκ. Ναι. Έτσι. Θα τον είχαμε πουλήσει 15 φορές. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Θα τον είχε πουλήσει.
Βέβαια. Βέβαια, με αυτά που βλέπω, γιατί έχω έναν κολοσσό πρόεδρο, έτσι, που έχει το μαρούλι. Α, λες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Λες, ο Παναθηναϊκός τον Μπέρκ δεν τον πούλησε. Βέβαια, τον ενώ εγώ που έχω υποτίθεται και εγώ κολοσσό πρόεδρο, ναι, πούλησα, ναι, Λούκας και Μακ, αυτό μου λες. Και Λούκας και Μακ και Βιερίνια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο Βιερίνια νομίζω πουλήθηκε επί Ζαγοράκη, αν δεν κάνω λάθος, όχι επί Ιβάν. Σίγουρα. Διόρθωσε με, δεν θυμάμαι. Διόρθωσε με. Τέλος πάντων. Σχόρομαι που λέει και ο Κόκκινος. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πουλήθηκε. Μαζί με τον Κοντρέρα δεν ήταν τότε. Μαζί με τον Κοντρέρα δεν ήταν τότε, το Χάρη Κλίν. Ναι. Το θέμα είναι ότι πουλήθηκε. Ναι. Ο Αφραγκούζος όμως, ναι, που το λένε όλοι Αφραγκούζο. Δεν νομίζω μετά τη χθεσινή μέρα να το λένε Αφραγκούζο. Νομίζω ότι πλέον δεν τον λένε. Λοιπόν, Κωστή, ξέρεις πού μου αρέσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός? Ότι είναι ομάδα του προπονητή του. Α, βέβαια, ο Παναθηναϊκός τις μεταγραφές τις έκανε ο προπονητής. Μπράβο. Εκτός από ένα παίκτη ή δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, τον Ιβάνοφ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ φορμαρισμένος ο προπονητής του στο στήσιμο της ομάδος. Σε σχέση με πέρσι, μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλό στο κοουτσάρισμα ο προπονητής του σε σχέση με πέρσι. Μπράβο, Κωστή. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει στα χαφ κάποια λίγα κενά. Λίγα θέματα εκεί. Έχει θέματα εκεί. Έχει θέματα εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, πέρα από εκεί, φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό τώρα. Έτσι, εγώ που τον βλέπω πρώτο φαβορί. Γιατί όλοι βλέπουν τον Ολυμπιακό αντίπαλο του ΠΑΟΚ φέτος και γράψει ο Κωστή είναι ο Παναθηναϊκός. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Γιατί ο άλλος τώρα πάει να φτιάξει κάτι ψευτοομάδα. Ενώ ο Παναθηναϊκός τον είδα, Κώστα, είδα τα μάτς όλα και της ομάδας μου του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και τον βλέπω πολύ κοντρολαρισμένο. Και ομάδα του προπονητή του, ξαναλέω. Το ΠΑΟΚ, είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει αυτά τα κενά στα χαφ. Το ΠΑΟΚ, ναι, πού τον βλέπεις να έχει κενά? Κωστή, εγώ θα δεις, θα ξαναμιλήσουμε κοντά στις γιορτές, γιατί δεν πηγαίνω πολύ στα ράδια, ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα 10, 10, 9, 11. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. 10, 9, 11. Ναι. Βλέπεις μπάλα, εγώ βλέπω και πίσω ένα θεματάκι, αλλά δεν θέλω να το πω, αλλά το δεκάρι του ΠΑΟΚ γενικότερα, ναι, και πέρσι, ναι, και φέτος, το, ναι, φοβάμαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Περιμένουμε τον Μπίσεσβαρ να δυνατήσει και να δούμε αν μας γίνει. Δεν πατάει την περιοχή ο Μπίσεσβαρ. Ρε Κώστα, μιλάμε σοβαρά? Όταν έχω εγώ υπάρχει βίδι πρόεδρο, θα περιμένω τον Μπίσεσβαρ να δυνατήσει και να δω αν θα μου βγει. Εκεί με πιάνει τρέλα μου. Εκεί με πιάνει τρέλα μου. Πας εκεί στην Πόρτο, βλέπεις τον Γκετέιρος, αυτό πως τον λένε, της λες, έλα εδώ πόσα θες, Μίκελ, πήγαινε φέρτον. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να αποφορτιστείς από την πίεση που πάει να σ' ανέβει βράδυ και δεν είναι καλό. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που είπα, Κωστή. Εγώ εκεί έβλεπα θέμα, στο 10, στο 9 και στο 11. Και μακάρι, Κώστα, να πέσω έξω, αλλά τον Τσαλμά δεν τον βλέπω. Το Τσαλμά. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπεις να χώνεται μέσα. Ναι, μπαίνει μέσα στην περιοχή, τον βλέπω στο φιλικό εχθές με τη Βέρεια. Και μου σπάει την μπάλα από τα δυο μέτρα πάσα. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου? Σούταρε, βρε, σούταρε, βάλε γκολ, βρε. Τι κάνεις εκεί, βρε? Το Ροντρίγκες δηλαδή το βλέπεις πιο περιοχάτο? Κώστα, τίποτα. Δεν μου έχει δείξει τίποτα και ο Ροντρίγκες. Δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα, αλλά δεν ξέρω, ρε Σικώστη, μακάρι να βγω και να κάνω κουλουτούπα. Κοίτα, για να το κλείσουμε. Άκου. Εφόσον ο Κλάους θα παίξει βασικός, ναι, πιστεύω ότι στο ένας μέναν και ο Ροντρίγκες και ο Τζαλμάλ είναι καλοί. Οπότε τουλάχιστον ο Κλάους θα έχει φορτώματα. Κώστα. Στα φορτώματα, ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή ο Κλάους θα φορτωθεί. Θα φορτωθεί. Θα φορτωθεί. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, σε αυτό που ξέρει. Στα πρώτα δοκάρια θα πάει. Από εκεί και πέρα το πόσο θα βοηθήσουν σαν φορ οι δύο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω. Σίγουρα αυτό που βλέπω είναι ότι ο Ροντρίγκες είναι πιο επικίνδυνος και πιο περιοχάτος, ναι, και πιο τσαρλατάνος από τον Τζαλμάν, που είναι, μπράβο, περισσότερο στη γραμμή. Ξέρεις, είχα μια διαφωνία με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη,
ναι, στο κομμάτι του Τζαλμά και η αντιπαράθεση του Γιάννη ήταν μα έκανε γκολ στον Άγιαξ. Μπαλό στη γραμμή ήταν που το έκανε. Δηλαδή ουσιαστικά έκανε φόρτωμα που πήγε μέσα. Έτσι, μπράβο. Όποιος βλέπει μπάλα τα βλέπει αυτά, Κωστή. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι περίμενα εδώ μέσα, ρε Σικώστα, με αυτή την παιδική χαρά του Άγιαξ να κάνουν πάρτι τα δυο μου εξτρεμάκια. Πάρτι. Δυστυχώς η αδύνατη πλευρά του Άγιαξ ήταν η, η αριστερή. Ναι. Έπαιξε με τρία αργά στόπερ και με ένα αριστερό back half πολύ ψηλό και πολύ βαρύ. Έκανε το λάθος να το φέρει στην Τούμπα εκεί και ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε μετά το 1-0 στα ανεβάσματα του Άγιαξ τουλάχιστον να χτυπήσει από εκείνη την πλευρά. Εκείνο ήταν και θέμα προπονητού. Λεπτομέρειες. Άστες να πας στο διάλογο. Άστες να πας στο διάλογο. Πάμε διάλειμμα Μαστόρια. Έχω εγώ με 917-408. Πώς τη λένε την οδό? Διογένος 35. Διογένος 35. Όποιος θέλει να κάνει σερβις και να το κερδίσει, στέλνει 955 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Πάμε διάλειμμα ολικό δευτερόλεπτο και τα λέμε σε λίγο. Μουσικάρες. Μουσικάρες. Αυτός ο Χιλιτίδης από εκεί που μπορεί να παίξει 150 τραγούδια του Καζατζίδη, σε πετάει μια ροκιά. Τρελαίνονται οι πιτσιρικάδες από κάτω. Αυτό είναι. Άμα το ξέρεις το έργο. Καλημέρα κύριε. Έλα καλημέρα ραπ. Καλημέρα κύριε. 90. 90. 90. Ξανά 90. Τι λέει? Καλά ρε. Εντάξει, πάλι λέμε έτσι για κλάους και το ένα και το άλλο. Τα αδέρφια καλά τα λένε έτσι, καλά κάνουν και γρινιάζουν κατά μέ, και εγώ γρινιάζω, είμαι γρινιάρης, είμαι αντιπαοξής, όπως λένε και τον Καμόρα και πολλούς άλλους. Είπε μια ατάκα ο Καμόρα τώρα που ερχόμουν με το αμάξι, τον άκουγα και έλεγε ο Καμόρα, τι να κάνουμε ρε φίλε, εμείς τον ΠΑΟΚ το θέλουμε πρώτο. Αυτή είναι η απέτησή μας. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Έλεγε ο Καμόρα. Ναι. Εμείς λέει που είμαστε μια ηλικία, τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ τον θέλουμε ψηλά πολύ. Τι να κάνουμε, φταίμε εμείς, λέει ο Καμόρα. Να σου πω, Κώστα. Ναι. Εγώ βασικά είμαι 32 χρονών. Από το 97 ξεκίνησα, πήγαινα στο γήπεδο. Καλή μπάλα έπαιζε ο ΠΑΟΚ το 97. Αυτά που είδα πιστεύω είναι τα καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπω τώρα. Κοίτα. Είχες Γεωργιάδη Γιώργο, Οκά Γιασεμάκη, τριάδα. Ωραία. Σε πάω πιο πίσω. Καταρχάς είχα Φραντζέσκο. Φραντζέσκο Μαραγκό Νάγκμπε. Να σου πω, τώρα βλέπω. Εάν εκείνη η ομάδα είχε καλή τετράδα στην άμυνα, γιατί Μπορμπόκης Βενετίδης, ο Βενετίδης εντάξει, αλλά τέλος πάντων κάτι της έλειπε πίσω εκείνης της ομάδας. Την τετράδα της. Ωραία. Ναι. Από τη μέση και μπροστά και μπάλα είδαμε και ωραίες φάσεις είδαμε και συνδυασμούς είδαμε και τα λοιπά. Μαζί σου. Θέλω να σου πω ότι αυτό το χάλι το βλέπουμε τώρα, τελευταία. Βλέπουμε έναν πιτσιρικά. Γιατί δεν είναι πατημένα 30 ούτε καν. Είσαι μετά από μένα. Ο Κλάους. Εγώ είμαι πριν από σένα. Πόσο χρονών είναι? Ποιος? Ο Κλάους, πόσο χρόνο είναι? 27. 27. Βλέπουμε έναν νέο, ένα πιτσιρικά, εντάξει, ναι, okay, 27 χρονών, να έχει γεμίσει όλο το κορμί του τατουάζ, να προκαλεί με την εξωγηπαιδική του ζωή. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν δεν είχε τατουάζ, ναι, και έπινε γάλα χέμο, ναι, και πορτοκαλάδα φάντα. Ναι. Ωραία. Και δεν ήξερε να τριπλάρει, να ήταν αργός και να τα βάζε πάλι έτσι. Τι θα άλλαζε? Θα προσπαθούσε. Πονείς πώς είπες? Θα προσπαθούσε. Τι να προσπαθούσε? Να κάνει δηλαδή βάρη. Άμα δεν μπορεί. Να κάνει κοιλιακούς, να κάνει σπριντ, να κάνει άλματα. Δεν τα έκανε. Όχι. Δεν τα έκανε. Πώς? Θα προσπαθούσε να τα φτιάξει αυτά ή... Φίλε, άκουσε να δεις. Ο Κλάους είναι ταλέντο από τη μαμά στο να είναι 17 παίκτες στην περιοχή, να γίνει σέντρα και να τη βρει να την κάνει. Ωραία. Από 19 χρονών μέχρι 27 δεν έκανε ούτε βάρη, ούτε κοιλιακούς, ούτε άλματα, ούτε ταχύτητες, ούτε τρίπλες σε κόνους. Δεν έκανε. Δεν έκανε ο ίδιος. Και αυτός είναι ο παικταράς μας. Α, ναι. Θα μπορούσε βέβαια ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, αν ήταν επαγγελματικό σωματείο μεγάλο, να τον πάρει, να πληρώσει από την τσέπη του ο ΠΑΟΚ
ανθρώπους που είναι βελτιωτές ατομικών καταστάσεων του αθλητή και να τον πιάρει και να τον κάνει καλύτερο στο κεφάλι, καλύτερο σουτέρ, πιο δυνατό στα πόδια, πιο δυνατό στα στήθια, πιο γρήγορο να τον κάνει. Δεν το κάνουν τον ΠΑΟΚ. Μαζί σου και εκεί φταίει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κατά άλλα εμείς ρε παιδί μου... Και αν πίνει κρασί ο Κλάος ή καπνίζει ή κάνει τατουάζ, ούτε με νοιάζει εμένα. Ή αν καπνίσει Μαλμπόρο. Κατά άλλα εμείς ρε παιδί μου στην Εθνική, α γιατί παίζει ο Μήτροχλου και δεν παίζει ο Κλάος. Ναι. Ο Μήτροχλου, πέρα από το ότι είναι καλό παιδάκι κι αυτό, έχει δουλέψει. Όχι. Τι όχι, δεν έχει, τι έχει δουλέψει. Τυχαία δηλαδή έχει πάει στην Μπενφίκα, στη... Καλύτερος παίκτης από τον Κλάους. Στο κεφάλι, πιο δυνατός, πιο τεχνίτης. Ναι, καλύτερος. Καλύτερος. Ναι, οκ. Okay. Τέλος έτσι για να κλείσω κιόλας. Ο Κλάους έχει κάνει 100 γκολ. Εντάξει. Ωραία. Πουλήστε τον και πάρτε ένα που θα κάνει 102. Περίμενε. Καταρχάς, ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Κλάους. Για να το τελειώσουμε. Ναι, ποιο είναι το θέμα με τον Κλάους. Για να πάρετε παίκτη με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από τον Κλάους, πρέπει να πληρώσετε τα ντερά σας. Καληνύχτα. Μαζί, δεν τα πληρώνετε. Δεν φταίει ο Κλάους που έχει το τατουάζ. Το τατουάζ δεν φταίει. Επόμενη γραμμή. Call is on hold. Μάλιστα. Έλα φίλε. Ναι. Έλα από Βέρεια Νικόλας. Τι λέει η Βέρεια ρε φίλε. Τι να πει αδερφέ, να τα είδαμε χθες το απόγευμα, το βραδάκι να πούμε τα χάλια. Έμεινε καμιά αποθήκη το αρβανιτή, δεν κάνουμε καμιά μπούκα, πάρουμε κανένα αλεύρι. Έχει. Έχει βιολογικά προϊόντα. Α, βιολογικά πουλάει τώρα. Ναι, να πάρουμε κανένα κρίκτα μου, κανένα δίκτα μου, ξέρω εγώ. Μήπως θες να το βγάλεις κανένα δίσκο, τίποτα. Κάνα βύσινο γλυκό, κάνα αυτό. Φάμε, ξέρω εγώ. Να μας σηκωθεί η διάθεση. Λοιπόν, να τα λέμε για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Φωτιά δεξιά-αριστερά είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Αθανασιάδης καλός εκεί. Ας τους να δουλέψουν, μπας και... γιατί το μείον 3 είναι λίγο προβληματικό για δεύτερη θέση, ας πούμε. Αλλά μπορεί να πάρει το κύπελο. Εγώ έτσι βλέπω. Όσο για τη Βέρεια είναι και η Βέρεια. Η Καστοριά το πήρε το κύπελο, φίλε. Και ο Πανιόνιος το πήρε με τον Μπουγά. Είναι θέμα συγκυρία το κύπελο. Και ο Πάνος Μάρκοβιτς το πήρε τότε. Με τον Βαλίδη και τον Εμβολιάδη που έφαγε 5 ο Άρης. Ναι. Συμβαίνει, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Με Λιόλιο μέσα στην Καστοριά και τα λοιπά. Ο Λιόλιος δεν έπαιζε τότε στην Καστοριά. Έπαιζε. Δεν έπαιζε σε εκείνο το μάτς. Μπορεί να μην έπαιξε εκείνο, αλλά ήταν εκείνη τη σεζόν. Ο Λιόλιος έπαιζε 80, 81, 82, ναι. Τσιρώνης έπαιζε. Ναι, και μετά έφυγε, πήγε κάτω εθνικό, από Πανιόνιο έφυγε και πήγε Καστοριά. Ποιος? Ο Λιόλιος. Ο Λιόλιος, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Και η Βέρεια έχει καλά τριγωνάκια, δηλαδή εκεί ο Κίτσου μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη με τον Κάτσε, νομίζω, γιατί αν ήταν κανονικό μάτς θα είχε φάει κάρτα σίγουρα. Ο Κίτσιου στα μαρκαρίσματα. Επτά έχουμε πει χιλιάδες φορές. Επικίνδυνος είναι. Αδερφή. Και ο Χαρίσης είναι επικίνδυνος. Ναι. Σαν το Βλάχο πάει με τις τάπες και κάνει να πούμε επικίνδυνα φάουλ. Πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι. Και η Βέρεια είναι φωτιά στα τριγωνάκια. Δηλαδή χάθηκε η μπάλα. Η Βέρεια είναι καλή στα κορνεράκια. Όχι. Είχε κάτι αναπτύξεις που ο Κίτσου ξέρασε να πούμε. Ναι. Εντάξει, ο Βούγκουρας ήταν καλύτερος ο Μπαγκούρε πόσο που ήταν στη Βέρεια πέρσι, να πούμε. Ναι. Ο Βούγκουρας είναι center back, φίλε. Εντάξει, καλύτερα να έχει εκεί να πάρει ο Άγιος Ιβάν, να πούμε, να πάρει τον Κυριάκο, να πούμε, τον... από την Κατερίνη. Ποιο να πάρει, ποιο να πάρει. Τον Κυριάκο από την Κατερίνη. Εκείνου το κεφάλι ζυγίζει 70 κιλά μόνο το κεφάλι του, ρε φίλε. Αδερφέ, δεν το είδε, τον είδες πως έπαιξε με την Εθνική, με την Ολλανδία. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Ο Παπαδόπουλο μιλάμε. Αυτός ο Παπαδόπουλος, όταν είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια, του ενός ο κόλος, καταρχήν ο Βιερίνια όσο περνάει ο καιρός, είναι ίδιος ο Τάκης ο Χαλάς, εκείνος ο νάνος του κινηματογράφου. Ίδιος ο Τάκης ο Χαλάς. Ναι. Ο άλλος δε ο Παπαδόπουλος, έκανε κεφάλι σαν τον κόκκινο. Και κάθε χρόνο που περνάει
θα γίνεται Σάλερ νέα ίδρα και οδηγία. Δεν είναι αυτή τώρα. Αυτή. Αυτό κόκκινο. Έφαγε πολύ στο Σάββαρ, να πούμε, στην Ουρανούπολη και σε πήραξαν τα λαδερά εκεί πέρα. Μια χαρά είναι ο Σάββας. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Ομορφάντρα, γεια. Έτσι, ο Σάββας μια χαρά είναι εκεί, βέβαια. Η μαμά Δάφνη. Ναι, καλημέρα. Καναβής είναι από τον Αρβανζίδη. Καλημέρα. Μπες, πάρ' το, πες για τον Ραπτόπουλο. Κοίταξε, γιατί μπορεί το τυξάν αυτός ήταν ποτάς, μην σου δώσει το βύσινο και είναι τίποτα, ξέρω εγώ, καμιά νητρογλυκερίνη. Και πάμε αδιάβαστη. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Μαζί μιλάμε. Μαζί. Ο Θόδωρος είμαι. Έλα ρε Βάζελε, πού είσαι να πούμε. Πήρα να σου κάνω μια παρατήρηση και απορώ πως δεν το έχεις προσέξει. Για πες. Η πιο δυνατή γραμμή του Παναθηναϊκού είναι το κέντρο. Και δεν έχετε προσέξει όλοι εσείς που λέτε για το κέντρο του Παναθηναϊκού ότι ο Στραμασιόνι έκανε κάτι εκπληκτικό. Για πες. Πήρε ποδοσφαιριστές που παίζουν σε τρεις θέσεις. Α. Πρόσεξε. Α. Η αγαπημένη θέση του Χουλτ και η θέση που έπαιζε τα δύο τελευταία χρόνια με εκπληκτική επιτυχία είναι αμυντικό χάφ εξάρι. Ναι. Ο Ρέις είναι εξάρι. Ο Γουακάσο παίζει σε τρεις θέσεις. Ο Μαύρος. Το ναι. ίδιο. Ο Κατσιαμπής, τον οποίο όλοι. Ο Κουτρουμπής, τον οποίο Κατσιαμπής είπε, ο Κουτρουμπής, τον οποίο παίζει εξάρι. Λάνε, παίζει και εξάρι. Να θυμάστε ότι τον πρώτο το επεσήμανε ο Αλέφαντος, ο οποίος μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι, αλλά σε μια εκπομπή που ήσουν και εσύ παρόν, είπε, βάζοντας τον μπροστά από τα δύο center back, δεν θα βλέπει κανείς την εστία. Ναι. Ήταν λόγια του Αλέφαντος. Έτσι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίζουν στο κέντρο. Η πιο δυνατή γραμμή του Παναθηναϊκού είναι το κέντρο, γιατί έχει πολλούς παίκτες που αλλάζουν πολλές θέσεις. Όσον αφορά δε τον Λεντέσμα, ο οποίος μπορεί να είναι 34 χρονών, αλλά είναι χοντροκόκαλος. Έχεις προσέξει πόσες είναι οι κάθετες πάσες του? Είναι καλός πασέρ. Ναι. Εκπληκτικός πασέρ. Λοιπόν, ό,τι καλό έχει ο Παναθηναϊκός είναι το κέντρο. Πρόσεξε, μπορεί ο Ιμπάρμπο με τον Μπέρκ να βάζουν γκολ μπροστά. Αλλά δες τι πάσες παίρνουν από το κέντρο και τι τρέξιμο γίνεται στο κέντρο. Λοιπόν, είναι λανθασμένη η άποψη πολλών ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κέντρο. Ίσα-ίσα η πιο δυνατή του γραμμή είναι αυτή. Και ο κύριος Στραματσιόνι, ένα καλό που έκανε μάλλον ο κύριος Αλαφούζος, που ο οποίος είναι αφραγκούζος, αλλά τους έβαλε όλους μέσα στα καλάθια. Λοιπόν. Και έλεγε ο κόκκινος τον Αλαφούζο ναι. Φραγκούζο. Τρεις τιμωρόλ. Ναι. Στην τσέπη ο κόκκινος. Ναι. Ο άλλος, ο μπαμπάς του, περιουσίες, ναι. αμύθιτες κτλ. Ματής Νταϊγού 12 χρόνια ο κόκκινος. Έτσι ναι. Έμενε στον δρόμο, έπαιρνε τον Πετμεζά με τον Τότι, ερχόταν με το φορτώνανε κτλ. Έλεγε τον άλλον ο Φραγκούζο. Ή να τρελαίνε σε ρεφτή. Ο μπαμπάς Αλαφούζος ήταν. Είναι ακόμη ζει. Είναι ένας από τους πιο σκληρούς ανθρώπους στον κόσμο. Σωστός δράκος, ξέρω, ναι. Ναι, ναι. Αν τον δεις, δηλαδή και στη φυσιογνωμία καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το μεγάλο καλό που έκανε ο κύριος Αλαφούζος ήταν ένα. Άφησε τον κύριο Στραματσιόνι να κάνει αυτός τις μεταγραφές. Μία μεταγραφή δεν είναι του Στραματσιόνι, είναι ο Λαουτάρο Ρινάλντι που τον έφερε ο Ζήμπαν. Α, και ο Ιβάνοφ είναι ο στόπερ του. Τον ήξερε, ναι, τον έφερε και αυτόν. Α, λοιπόν, όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που τους έφερε ο προπονητής. Και πρόσεξε τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά με τις άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Σίντεφελτ, ναι. που εγώ δεν τον ήθελα και τόσο. Ναι, ναι. Τους παίκτες που πήρε από την αρχή αυτούς κυνηγούσε. Δεν πήγε δηλαδή να πάρει έναν αλφα ποδοσφαιριστή και επειδή να μην του βγει, πήρε ένα δεύτερο ναι. και μετά επειδή δεν του βγει και πήρε έναν τρίτο. Ο προπονητής έκανε το σχεδιασμό, είδε ποιους παίκτες ήξερε και πήγε και πήρε ακριβώς αυτούς. Επίσης να πω ότι δεν ξέρω ποιον έχετε στις 6.30-7, δεν είναι λίγο τυχαία άκουγα, ναι. αλλά να προσέχουν οι... Τέλος πάντων, δεν είναι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές, και να μην λένε ανοησίες του τύπου ότι ο Παναθηναϊκός στους παίκτες που πήρε ήταν παίκτες οι οποίοι είναι όλοι τελειωμένοι, δεν είχαν καλή χρονιά, ενώ ότι πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν παίκτες που είχαν καλή χρονιά. Έκλεισες, θα τα πούμε γειτονιά. Γεια. Όσοι είναι στη γραμμή, κύριοι, καλημέρα. Να, Παπαμπρίζα. Να το σε Παπαμπρίζας. Τι κάνω, αγόρι μου. Να, έψαξε να βρω του ΠΑΟΚ ναι, του ΠΑΟΞΙ τον Παλμό, να πούμε, ναι. Ναι. Παπαμπριζάκο. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει εδώ το φιλαράκι ο κύριος που μιλούσε πριν, είναι και γείτονά σου. Ναι. Αλλά εδώ η γάτα στο πρωτοσέλιδο της σήμερα, ξέρεις τι έχει. Τι είπε η γάτα. Πόσο Ιταλός λέει άφησε τον Παναθηναϊκό με 7 στόπερ και κανένα αμυντικό χαφ. Ναι. Τώρα αν ο κύριος μας παρουσίασε ότι έχει 5 αμυντικά χαφ, ξέρω εγώ, και οι εφημερίδες εδώ πέρα αναλυτές λένε ότι έχει μείνει με 0, ας μας πει τώρα ο κύριος ποιος έχει δίκιο, τι να πω. Έχω αντιπαράθεση για σένα.
Όποιος θέλει βγαίνει. Να έχω στο στούντιο επίσκεψη τον κύριο Αντωνιάδη, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα. Το φίλο μου. Άκου να δεις ρε Τριβίση. Είσαι της πλάκας. Κύριε Αντωνιάδη, καλώς ήρθατε. Κατάλαβες ότι είσαι της πλάκας. Πολύ κομμάτια. Κατάλαβες. Σ' ακούω πολύ κομμάτια. Μπλα μπλα είσαι και τίποτα παραπάνω. Ακούσεις, λέω, πολύ κομμάτια σ' ακούω. Πιες κάτι της να... πλάκας είσαι. Ρε πιες λίγο κάτι να συνέλθεις και μην κολλάει κασέτα. Άλλαξε την να. Λοιπόν... Πάλε κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, άντε. Ναι, τι γουστάρεις, πες μου. Εσύ τι γουστάρεις. Ναι. Βγαίνεις και λες για τον Ηρακλή, ρε. Δεν σε έχει πει, ρε. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τον Ηρακλή. Εσύ είναι, ρε. Το Τάκη. Άκου να δεις, ρε. Άκου να δεις. Εσύ να πούμε, ο καημός σου είναι ο Ηρακλής. Δεν έχω μιλήσει για τον Ηρακλή. Το μόνο που φοβάσαι είναι ο Ηρακλής. Καλά, εντάξει. Ακούς σου λέω εγώ. Τον ήρωος μ' αρέσει. Πες μου κι άλλα, γουστάρω. Ναι, γουστάρεις, αλλά είσαι της πλάκας. Βγαίνεις στο ραδιόφωνο και το μόνο που λες είναι για τον Ηρακλή. Σίγουρα. Κατάλαβες. Δεν έχω αλλάξει αυτή τη λέξη. Ναι, για συνέχεια γυλές για τον Ηρακλή. Γιατί δεν αλλάζεις εσύ. Είπε, είπε για, το, για την άδεια. Άσε ρε την άδεια τώρα. Για την άδεια ρε, κάτσε ρε Κώστα. Για τα αμυντικά χαφ του Βάζελου δεν σου είπα. Τι είσαι. Βγήκα και του μιλούσα για τα αμυντικά χαφ του Βάζελου. Ποιον Ηρακλή. Το Ηρακλή δεν τον αναφέρω ούτε καν σαν μυθικό πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει. Σοβαρά. Δεν τον αναφέρει ούτε εγώ το συμπαθώ τον Ηρακλή, να καταλάβεις. Ναι. Αυτό το πρόβλημά σου, ότι σας συμπαθούμε. Ναι, όχι, δεν θέλω να... Δεν θέλει. Μην μιλάς για συμπάθεια. Εγώ σε συμπαθώ. Ρε, δεν θέλω να μιλάς για συμπάθεια, ρε. Με νευριάζεις, ρε. Δεν θέλω να μιλάς για συμπάθεια, ρε. Επειδή ξέρω ότι σε νευριάζεις... Όχι, ρε. Όχι, δεν θέλω να με συμπαθείς, ρε. Και εσύ και κάτι μυστήρι, κάτι σε κεσάρι που βγαίνεις στο ραδιόφωνο, ρε. Ακούσε λέω ρε κολοτούμπα. Είναι Ρακλάκι. Και από 15 χρονών πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο και γουστέρναμε. Γι' αυτό σε συμπαθώ. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Δεν μπορείς να μου τα αλλάξεις αυτό. Ούτε είσαι στο μαχαίρι αυτό να μην κάνουν απαγωγές. Τη Δευτέρα θα στα πει. Δάνε εδώ τη Δευτέρα. Εδώ Δευτέρα θα είναι. Πες του λίγο σε παρακαλώ όμως ότι εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τον Ηρακλή. Όχι, Ποταλή, εσύ εννοείς αμπαόξεις. Σ' αγαπώ πολύ Παπαμπρίζα 7, στόπερ, κανένας αμυντικός σκαφ. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Ναι κύριε. Αύριο πρωί πρωί μόλις ξυπνήσω. Ναι. Πάω να ρίξω ένα 50 λεπτό να πάρει το πρωτάθλημα πάω γιατί μετά θα πέσει η απόδοση. Ναι. Ναι. Καλά ρε Παγουσίδης, αυτό πώς το κάνατε χθες. Τι έκανα ρε. Στο οικογενειακό διπλό με τη Βέρεια Βέρανε στο Παλαιά 2-2. Εντάξει. Μετά λένε τον Ολυμπιακό. Ναι. Τι είναι. Εντάξει 2-2. Οικογενειακό διπλό 2-2 δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε τα. Τις ρεζέρβες. Τις ρεζέρβες τους. Είχαν ελλείψεις ρε φίλε. Τι ελλείψεις ρε τώρα. Έλειπε η ομάδα, ο Τζαβέλας έλειπε. Ο άλλος χθες είπε, που είπε ο Παοξής για το Σαββίδι. Ρε καλλιτέχνη. Πώς θα καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη. Έλα ρε Αντωνιάδη, πού είσαι. Δευτέρα θα τον ακούσεις, Δευτέρα. Δευτέρα. Ωραία, ωραία. Δευτέρα. Σε πάω πολύ Αντωνιάδη. Ναι. Ναι, αλλά μέχρι τότε πέσανε 60 χιλιάρικα σήμερα στον Ηρακλή, ε. Ναι, ναι. Πληρώθηκαν και πληρώθηκαν οι παίκτες αύριο. Ναι, αλλά... Θα πάνε Κυλκυσιακό να παίξουν φιλικό. 5 ευρώ το εισιτήριο. Αυτονόητα. Έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Εντάξει. Ναι. Περιμένουμε τώρα και την Όβα να ξοφληθούν οι παίκτες, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί ναι. Άμα τους έβλεπες πώς παίζανε με το Αγροτικό Αστέρα, χωρίς απλήρωτη, ξέρεις πώς είναι τώρα. Να είσαι απλήρωτος 5 μήνες, χάλια μαύρα. Τώρα που θα πληρωθούν και από την Όβα, θα πάρουν την επόμενη τη δόση. Θα εντάξει. Θα τα βρούμε. Για πες μας. Ναι. Κάτσε να τελειώσω λίγο. Πες μας πρώτα λίγο. Τρία νούμερα από το 1 έως το... 29. 29. Πες τρία νούμερα και μετά πες ό,τι κουστάρεις. 12, 15 και 29. Ευχαριστούν πολύ. Έγινε. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, ο άλλος ο χθεσινός, ο Παοξής που είπε για το Σαββίδι. Ναι. Εγώ λέω ότι αν δεν ήταν αυτός τώρα θα παίζαν με τη θύλα περιστερών αλφα ασθενικό. Και στο γήπεδο θα πηγαίνουν 100-200 άτομα. Ναι, αλλά γι' αυτό οι Παοξίδες δεν τον ορμάνουν τον Σαββίδι. Γνωρίζουν ότι αν δεν ήταν αυτός θα ήταν με τη θύελα περιστερώνα που λες εσύ. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μαλακοί. Δηλαδή, όσον αφορά τον πρωταθλητισμό που θέλουν κάποιοι λίγοι κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η θύρα 4 είναι μαζί με τον Σαββίδι, τον Μπάι. Η θύρα 4 δεν ξέρω αν είναι με τον Σαββίδι, αλλά δεν, τολμάει να... δεν τολμάει να του κάνει και κριτική χοντρή. Γιατί φοβάται μην του φύγει. Και αν φύγει ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα είναι ορφανό.
Ναι, ναι, έτσι, καλά τα λες. Ενώ τον Ηρακλή όταν το ρίξαν το 2011. Εγώ δεν λέω ότι η θύρα 4 γουστάρει το Σαββίδι, αλλά ναι, δεν βλέπω ότι η θύρα 4 τον κάνει και καμιά κόντρα το Σαββίδι. Αυτό ναι, λέω. Ναι, ναι. Γιατί εμάς εδώ μας ρίξαν το 2011 στη Δέλτα, ναι, εκεί στην Καλλικράτη, εμείς είχαμε 7.000. Και τώρα είμαστε ζωντανοί. Όχι σαν το ΠΑΟΚ τώρα. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, με τη θύλα περιστερώνα. Ε, με το άμα δεν γίνεται όμως. Για τους φίλους μου τους Αριανούς, έχω να τους πω ότι με center back το Χαριτονίδη που τον πέταξε η Δόξα Δράμας. Δόξα Δράμας δύο χρόνια έπαιξε ο Χαριτονίδης. Γεμάτες χρονιές, γάμα εθνική. Τι γεμάτες. Πόσο γεμάτες. Στη Δόξα Δράμας έκανε τη μια χρονιά 24 και την άλλη 25 παιχνίδια. Όλη η άλλη του η πορεία ήταν στην Α Εθνική και στη Β σε ελάχιστες συμμετοχές. Αυτό λέω. Ναι, αλλά σε ποιες ομάδες. Όφι, Πανθρακικό. Δεν θυμάμαι όχι, την άλλη. Πανθρακικό και 2-3 συμμετοχές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λίγες συμμετοχές. Και τώρα ναι, με τον Χαριτονίδη και τον Καράμπελα, εγώ δεν νομίζω να ανέβουν. Τα Τρίκαλα δεν τα βλέπω καλά. Γιατί χάσανε και έλα, ρε, δεν την ξέρεις την Β Εθνική. Μόνο ο γιατρός ο Ηρακλής την ξέρει. Δεν ξέρεις την Β Εθνική. Πώς δεν ξέρω, κρίνεις. Απόλλωνος Σμύρνης ρε θα ανέβει. Απόλλωνος Σμύρνης και το δεύτερο στο βρούνι μόνοι τους. Άντε, κλείσε. Εντάξει. Άντε. Επόμενος Αντωνιάδη, σε περιμένουμε. Δευτέρα εδώ θα είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Φρύσεις από Νεάπολη. Γεια σου, Νεαπολίτη. Έχω μιλήσει και άλλη φορά. Ναι. Τρία πραγματάκια θέλω να σου πω. Πρώτον, τώρα που άκουσα τον Ηρακλή, ασχολείται με όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τη δικιά του. Θα μου πεις με τι να ασχοληθεί με τη δικιά του, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά τον Κλάους, καταρχήν να σε διορθώσω, είναι 29 στα 30. Έχουμε ίδια ηλικία, ήταν συμμαθητής. Το 88 γεννημένος είναι, πώς είναι 20. Είναι το 87. Το 87 είναι. Πήγαινε, ναι, πήγαινε αθλητικό λύκειο μαζί με την πρώην γυναίκα μου. Κάτω στο Βότσι. Να σου πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά το 88 τα... είναι! Όλα αυτά. Το 88... 24 Δεκεμβρίου κιόλας. Το 88. Δεκέμβριο το 88. Το έκανε μαθητή με τη γυναίκα μου. Μίσο χωρί τότε. Δεν ξέρω. 28 χρονών είναι. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Δεν πειράζει. Ίσως κέρδισε χρονιά. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια που βγαίνει στον ΠΑΟΚ, ποιος είναι αυτός που μαμάει τους γάβρους? Ποιος είναι αυτός που μαμάει τους γάβρους, σε ρωτάω? Πες μου, ρε Κωστή. Δεν είδα κανένα να μαμάει τους γάβρους, φίλε. Σοβαρά? Ναι. Είναι στον κλάσο αυτά τα χρόνια να μαμάει τους γάβρους. Πού τους μάμισε, ρε Κωστή? Εκεί πολλοί πριν δύο χρόνια ποιος μου μάμισε. Με την κεφαλιά που κρέμασε τον τροματοφύλακα αυτό που είχαν τον ξένο. Ναι. Μέσα στο Καραϊσκάκι πόσες φορές. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Και ο Σαλμπικίδης τον μαμούσε, ρε φίλε, αλλά τον βρίζατε. Τι πάει να πει αυτό? Τον Κλάους, ξέρεις τι γίνεται. Έχει ένα τέμπο το οποίο δεν έχει ούτε ύψος, ούτε... Είναι... Δεν περιμένεις, ρε παιδί μου, να σου κάνει κάτι το αμάν και τι με το ξεκίνημα της σεζόν. Ξέρεις ότι αυτό που θα σου δώσει είναι αυτά τα 12-13 γκολ. Τελείωσε. Αυτό είναι. Εγώ θέλω να σου πω και το άλλο. Χάρηκα που δεν πήρε άδεια ο Σαββίδης. Γιατί είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αν πάρει άδεια δεν θα ασχοληθεί τόσο όσο πρέπει να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα ασχοληθεί, ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν? Θα τον έβαζε σε δεύτερη μοίρα, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή τώρα ο Μαρινάκης που πήρε άδεια, τον Ολυμπιακό, να μου τον βάλει σε δεύτερη μοίρα. Τον Ολυμπιακό τον έχει βάλει εδώ και πολύ καιρό σε δεύτερη μοίρα και το έχει πει και εσύ, φίλε μου. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν τον εγκατέλειψε όμως. Είναι σαν να τον εγκατέλειψε. Τον είδε στο Μαρινάκη να ασχολείται με τον Ολυμπιακό όπως ασχολιόταν τις προηγούμενες χρονιές? Δεν νομίζω. Όχι, και είναι ευκαιρία να χάσει το πρωτάθλημα με κάποιον από τους τρεις που ακολουθούν. Άλλα, μπράβο. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν ο Σαββίδης έπαιρνε άδεια, ίσως να χάναμε και... Φίλε, εάν ο Ολυμπιακός χάσει το πρωτάθλημα φέτος, ναι, και δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα χαλαστείς? Θα χαλαστώ, Κώστα, ναι. Θα κάνεις κριτική στο τέλος? Κριτική δεν θα κάνω. Θα γκρινιάξεις, θα φωνάξεις, θα πεις είμαι loser. Δεν θα το πω αυτό. Δεν θα το πεις αυτό. Να σου πω γιατί, Κώστα, δεν θα το πω γιατί είμαστε τόσο πικραμένοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Είμαστε τόσο πικραμένοι. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, φίλε, εσείς θα πρέπει να βάλετε στόχο. Συνηθισμένη, Κώστα. Ναι, όχι, φίλε. Ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πρωταθλήματα τα οποία δεν τα διεκδίκησε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω.
Ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πρωταθλήματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν τα διεκδίκησε. Προηγουμένως είπες κάτι που έχεις δίκιο απόλυτο, ότι οι ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ δεν μιλάνε, δεν κάνουν δράμα. Δεν είναι ότι δεν μιλάμε γιατί είμαστε ευχαριστημένοι με τον Ιβάν και μας τακτοποιούν. Φοβάστε μη σας φύγει. Όχι, όχι Κώστα. Να σας πάει. Να σου πω τι είναι Κώστα. Τι είναι. Πλέον είμαστε, έχει μπει μέσα στο πετσί μας ότι είμαστε συνηθισμένοι να στεναχωριόμαστε. Είναι το άλλο. Παραδείγματος χάρη στο μάτσο με τον Άγιο. Εσείς άμα πάτε να σας πούνε να πάτε να δείτε μια ταινία του Spielberg, θα πείτε Ξανθόπουλο θέλω να δω εγώ. Αυτό είναι. Είστε ξανθοπουλικοί. Ναι. Στο μάτσο με τον Άγιο. Ναι, τι. Στο μάτσο με τον Άγιο, όταν έχασε την πρώτη ευκαιρία ο Κλάους. Ναι. Την πρώτη ευκαιρία. Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ότι τελείωσε. Ήταν ένα 0 έτσι. Με το που χάνει την πρώτη ευκαιρία, για να δει πόσο συνηθισμένοι είμαστε στην πίκρα. Με την πρώτη ευκαιρία που έχασε το Λοποδόσιο να προποτζήσει το παιχνίδι εδώ στη Νεάπολη, είπα το παιχνίδι το χάσαμε. Φύγε φίλε, μου δημιούργησε θλίψη. Πάμε στο τελευταίο. Μου δημιούργησε θλίψη φίλε. Μη μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή θλιμμένη η κουβέντα που κάνεις. Δηλαδή, σαν να έχει και ένα κλάμα συνοδευτικό με τα λόγια που είχε ο προηγούμενος φίλος από την Νεάπολη να πούμε. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Πάμε. Ακούτε. Ακούμε κύριε. Λοιπόν, Δημήτρης από Πολύγυρο. Πολύγυρο. Ναι, Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, ακούω για τον ΠΑΟΚ. Η ψυχοθεραπεία του ΠΑΟΚ θα είναι να κάνει ένα φιλικό με τον Άρη σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέσα στην Τούμπα. Πρώτον. Δεύτερον. Και να τον κερδίσει. Ναι. Όχι, για να κερδίσει 3-0 θα χάσει. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Λοιπόν, δεύτερον. Από τον Πολύγυρο, αυτά που ακούω μου θυμίζει κάτι που είπα σε κάποιο συνάδελφό σας, κύριε Ραπτόπουλε, πριν από λίγο καιρό. Ότι. Ο γιατρός που έδινε τις συντάξεις στη Ζάκηδο της Μαϊμού για τυφλούς, τους ρωτούσε, βλέπετε να παίρνει ο ΠΑΟ πρωτάθλημα. Δεν βλέπουμε, λέγανε αυτοί. Πάρτε σύνταξη. Αυτό παθαίνετε εσείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λοιπόν, να είστε προσεκτικοί. Έχω 25 λεπτά σας καλώ με το ρολόι. Ναι. Και να ακούσουμε και κάτι άλλο. Όχι όλο πάω. Αθρασιάδη, Κράους και τα λοιπά. Ναι. Κάθε χρόνο για πρωτάθλημα. Αλλάξτε λίγο τακτική επί του θέματος. Η επιστημονική σας εξειδίκευση σας έχει οδηγήσει σε πνευματική μονομέρεια. Μόνο πάω. Συμφωνείτε ναι ή όχι? Πόσο χρόνο είσαι αδερφέ? Εγώ είμαι 65. Ζάχαρη. Καθαρό είμαι ο Σαριανός. Ναι. Μεγάλωσα στο Χαριλάου κάποτε όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Και εκείνα τα παιχνίδια, αν σας πω ιστορίες, θα πρέπει να γραφτούν. Λοιπόν, είστε ωραία εκπομπή, σας δίνω συγχαρητήρια. Την παλεύουμε. Και εγώ επειδή είμαι και λίγο στο Καλαμπούρι. Ναι. Παντρεμένος είσαι αυτό που λέει. Είμαι. Λοιπόν, το βράδυ θα πας στη σύζυγο. Ναι. Θα της πεις. Ναι. Στο σύζυγο καυγά. Ναι. Φταίνε και οι δύο. Ναι. Και η γυναίκα και η μάνα της. Α. Οπότε εσύ θα είσαι απαλλαγμένος. Ναι. Βέβαια. Πάντα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Θα πάρει τον Πολύγυρο. Ναι. Ήρθα. Ρώτα. Στον Πολύγυρο ήρθα πριν από κάνα μήνα. Καφέ εκεί στην πλατεία. Ήπια στην πλατεία ένα καφέ εκεί σε ένα ξενοδοχείο που έχει, ένα πανδοχείο. Στο Μαρέλια. Μπράβο, εκεί πέρα ήρθα. Λοιπόν, όταν θα ξανάρθεις, ναι. Του Δημήτρη Πολύγυρου δεν λέει πολύ τι, αλλά αν θα πεις θέλω το Μελανδίνο. Ναι. Εγώ είμαι γονός του Βαλεντίνου, του Μόδιστρου. Μάλιστα. Θα με βρεις Μελανδίνο, αν ξεχνάς το Μελανδίνο, Βαλεντίνο βάλει. Ναι. Λοιπόν, έλα. Και θα σου πω πολλές ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Ναι. Εντάξει. Θα φέρω και τον Ψηφίδη μαζί μου. Ωχ, μην τον φέρεις. Γιατί? Φέρε τον Κεραμιδά καλύτερα. Α, πιο καλά τον Κεραμιδά θες. Ναι. Τον Κεραμιδά, είμαστε συνάδελφοι. Τον Χριστίδια τον φέρω. Τον Νίκο, ας τον έχει το σκυλί τώρα και τρέχει με το σκυλί. Τι έχει το σκυλί, μια χαρά είναι. Ναι, ασχολείται με το σκυλί. Και το σκυλί να πάει τίποτα, έχει τη Στέλλα. Η Στέλλα που είναι κτηνίατρος. Είναι κτηνίατρος. Στον Πολύγυρο κτηνίατρος ήταν η Στέλλα.
Έραβε τα σκυλιά εκεί πέρα. Είναι. Βέβαια. Πηγαίνατε στο κυνήγι εσείς. Είμαστε. Ναι. Πολιτοί είμαστε του Νίκο. Έτσι. Τέλος σου πω ιστορίες. Τώρα που να με βρεις να με πεις ιστορίες. Κάνα μήνα που καθόμουν θα μπορούσες να με βρεις. Τώρα θα ξανάρθεις. Τώρα Χριστούγεννα θα ξανάρθω εγώ εκεί. Χριστούγεννα θα χαρώ πολύ. Άμα ζούμε και είμαστε καλά θα περάσω. Άντε φιλιά. Άσε τα ζούμε. Άσε μη μιλες χαζά. Γιατί που ξέρεις αύριο μεθαύριο. Ο άλλος έπεσε. Εμείς θα πεθαίνουμε μετά του χάους. Αισιόδοξος άνθρωπος είσαι. Μπράβο. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ζάχαρη. Έκλεισες. Βέβαια. Εντάξει, κούστε. Γεια σου. Καλά να είσαι. Τι είπε. Θα πεθάνουμε μετά του χάους. Θα πεθάνει μετά το χάος αυτός. Εμείς είπε. Βάλε και εμένα μέσα. Ποιοι κερδίζουνε. Μισό λεπτάκι. Και πού έρχονται. Έρχονται Διογένους 35. Πού είναι αυτοί. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ανεβαίνοντας την Κλεάνθους αριστερά προς το κέντρο στα 50 μέτρα. Καφετέρειες, λεύκες εκεί έχει. Πλατάνια. Καφενεία δίπλα. Τσιμπουράδικα. Είναι καλή οδός. Ναι. Καλή είναι, καλή. Έχει κίνηση πολύ. Πιο πέρα είναι ο Τζαμάνης. Πώς λέγονταν η ταβέρνα εκεί στον κύκλο. Α, δεν θυμάμαι πώς λέγανε. Περιβόλης Παναγιάς. Ναι. Τώρα άλλαξε όνομα. Έγινε. Ψαρού. Ψαρού. Λοιπόν, Διογένους 35, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-9-17-4-0-8 και οι νικητές είναι Γασπαρίδης Πέτρος, τελειώνει το τηλέφωνο σε 8-78, Ηλιάδης Νίκος σε 7-46 και Καραγιαννίδης Χρήστος σε 6-50-6. Σάββατο ήσταν 7 το πρωί. Μέχρι τις 1 η ώρα. Ναι. Και κάνετε και έλεγχο δωρεάν. Ναι. Τι σημαίνει έλεγχο δωρεάν, να το πει ο Πετμεζάς, γιατί δεν το κατάλαβα. Χειμερινό έλεγχο. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Έχουμε λάστιχα. Ναι. Τα παραφλού για να έχουμε το χειμώνα να είμαστε. Αμορτισέρια. Εντάξει, αμορτισέρ. Ναι, ναι. Φρένα. Ας επικοινωνήσουμε μαζί μας. Μην κάνει κανένα λάδι από κάτω. Είναι δωρεάν έλεγχο. Να πει θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει. Ή βρήκα ένα κουσούρι. Σαν τσεκάπ δηλαδή. Ναι. Τσεκάπ, ναι. Σαν τσεκάπ που πα εκεί και σε βρίσκει ο γιατρό. Μια χαρά ή σε βρίσκει κουσούρι και σε βάζει μέσα. Ωραίο. Λοιπόν. Θα τα πούμε. Αντωνιάδης ήρθε εδώ Δευτέρα. Το βράδυ θα γίνει μακελιό, έχω την εντύπωση. Οχ, 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 οχ. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε. Καλώς ήρθατε, κύριε. Ο Γιάννης Χιλιτίδης, εμείς τη Δευτέρα το μεσημέρι με τον Βοηδομούσχαρο, εδώ θα είμαστε. 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 Βοηδομούσχαρο, εδώ θα είμαστε.